Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθέατες. Καλώς ορίσατε. Είναι ακόμη Σαββατόβραδο, εδώ, συντονισμένοι στην τηλεόραση του Flash. Στο Like The Night Show. Στο μουσικοχορευτικό show που ήρθε για να αλλάξει την ψυχαγωγία στην ελληνική περιφερειακή τηλεόραση. Εδώ, κάθε εβδομάδα, διασκεδάζουμε, συζητάμε, μαντεύουμε τι κάνει το gadget. Κάνουμε βόλτα στις κινηματογραφικές αίθουσες των σινεμά της Δυτικής Μακεδονίας, στα πιο hot events της Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά γνωρίζουμε έναν παραδοσιακό πολιτιστικό σύλλογο, ένα χορευτικό σύλλογο, μια χορευτική ομάδα, αλλά και τα δικά μας, εδώ, μουσικά σχήματα της περιοχής. Μετά την προηγούμενη εκπομπή μας, όπου είχαμε αφιέρωμα στον Πόντο και φιλοξενήσαμε τον πραγματικά υπέροχο και ιστορικό πολιτιστικό και μορφωτικό σύλλογο του Κλήτου, έτσι, είχα πάρα πολλά μηνύματα στο inbox μου και μου λέγανε «Λίτσα, θέλουμε κι άλλο Πόντο. Λίτσα, θέλουμε ποντιακά τραγούδια, να ακούσουμε ποντιακή μουσική». Και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην δεν ανταποκριθώ στις δικές σας απαιτήσεις. Σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή τη διαφορετική εκπομπή, γιατί όπως σας είχαμε πει στην αρχή, το Like είναι ένα show το οποίο έχει ως σκοπό την ανάδειξη της παράδοσης και του πολιτισμού. Ο πολιτισμός δεν αφορά μόνο τον χώρο και τους χορευτικούς παραδοσιακούς συλλόγους, αλλά και τη μουσική, αλλά και την τέχνη. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία, εκτός από τα δικά μας, τα γνωστά με τον Τόλι, να συνομιλήσουμε αποκλειστικά με μια σπουδαία ηθοποιό, η οποία πρωταγωνιστεί στην θεατρική παράσταση «Η αγάπη άρχισε μια μέρα», που ανέβηκε χθες πρεμιέρα στην αίθουσα τέχνης του ΔΥΠΕΘΕ. Επίσης, θα κάνουμε μια βόλτα σε μια πολύ δυνατή καλοκαιρινή εκδήλωση που έγινε εκεί προς τα τέλη του καλοκαιριού, Τόλι, έτσι δεν είναι, στο Πάρκο, το πρώτο φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ ραπ μουσικής, 50%. Θα σας μιλήσουμε για ομορφιά και περιποίηση και φυσικά θα κάνουμε ένα μουσικό αφιέρωμα στο ποντιακό τραγούδι με έναν νέο ταλαντούχο ερμηνευτή και με τη συνοδεία νέων και ταλαντούχων μουσικών. Ο Τάσος Παρχαρίδης μαζί με τους μουσικούς του θα βρίσκεται αυτό το Σαββατόβραδο στην παρέα μας για να διασκεδάσουμε μαζί τους. Και επειδή θέλω να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά, θα ξεκινήσουμε με το τι έγινε στο live stage του πρώτου rap festival 50% στην πόλη της Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά. Πριν από τα βήματα, νιώθεις μάγκας να λες για μας πως θα μιλάς χωρίς δόντια. Θέλεις να είσαι απέναντι μας πως θα κάνεις ραπ χωρίς γλώσσα. Θέλεις να είσαι απέναντι μας πως θα κάνεις ραπ χωρίς γλώσσα. Πως θα μιλάς χωρίς δόντια. Πως θα κάνεις ραπ χωρίς γλώσσα. Μα φτάσαμε μέχρι εδώ. Το γράφω μέχρι να απογειωθώ. Δεν νιώθω ποιο λάθος και ποιο είναι σωστό. Τα αφήνω μέχρι να κατηγορηθώ. Λοιπόν. Πάρα πολύ ζεστό κλίμα. Σαν σε όλους σας που μας στηρίζετε, που στηρίξατε το 50% festival. Ξέρετε πως το πρωί δεν είχα καθόλου φωνή. Αυτή τη στιγμή η φωνή μου επανήλθε χάρη σε εσάς. Ο καθένας από εσάς τη φωνή μου και πάμε να το ζήσουμε στα άκρα. Κοζάνη, ευχαριστώ. Απόψε όλοι μέσα
στην πόλη. Ρε, από μόνο σε κάνω, μωρό μου σε θέλω εδώ. Έχει ένα είμαι περάμενο, ρούχα μάτα φυκάρω. Μην θα σου το παρακάνω, το πλέμμα σου είναι κενό. Μη χορεύεις την άμμο, το θέλουν στο νερό. Από όσο νιώθω σε κάνω, μωρό μου σε θέλω εδώ. Για να είμαι περάμενο, ρούχα μάτα φυκάρω. Μην θα σου το παρακάνω, το πλέμμα σου είναι κενό. Μη χορεύεις την άμμο, το θέλουν στο νερό. Γύρω μου τύχη χημίες, τόσο προκειμένους με τόσες αμαρτίες. Ξέρεις που θα γίνει φιλίες. Έγινα καπνός στα την άγια μου θυσίες. Βλέπω με γυρές. Βομές. Δέμονες στο κεφάλι. Μπλέγομαι στο σκοτάδι. Γύρω μου άσπρες μορφές. Σαν πινάκι στο τάρι. Ήπουν για αυτό το βράδυ. Σε δίκη του Βιβάλτη.
στόμα επιζήσει. Τίποτα δεν νιώθω, είναι όλα μου διασμένα. Μιλάμε για ταλέντα και μεταξύ αυτών των ταλέντων είχαμε τη χαρά να δούμε επί σκηνής και εμείς live τον νέο συνεργάτη και εκπρόσωπο εδώ της τηλεόρασης του Φιλέας, τον Γιάννη τον Καρυπίδη. Γεια σου, Τόλη. Γεια σου, Λίτσα. Μαζί με τον Τόλη ήμασταν και σε αυτό το hot event και σε πολλά ακόμη. Είχαμε και τον drone με πολύ ωραία πλάνα έτσι με από πάνω. Πολύ ωραία πλάνα. Παϊδές, και ωραία ήταν και πλάνα. Πολύ ωραίο το φεστιβάλ αυτό. Είχε κόσμο εκεί πέρα, είχε καλημέρα. Είχε πολύ ωραία μέρα, είχε κόσμο. Τώρα αρχίσαμε εδώ πέρα και ψηλό, όπως το λένε αυτό, χειμωνιάσαμε. Αρχίσανε τα κρύα, Λίτσα. Αρχίσανε τα κρύα. Αρχίσανε τα κρύα. Τώρα καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Εντάξει, διανύουμε τώρα, έφυγε το πρώτο δεκαπενθήμερο, είμαστε τζαστ. Καλά, όχι, ότι είμαστε ευχαριστημένοι με το καλοκαίρι και τη ζέστη που είχε, εντάξει. Ναι. Υπέρ ευχαριστημένοι. Είμαστε τζαστ, εδώ στα μέσα του αυτού. Να δούμε και αν χιονθυνήσει φέτος. Λίγο πάνω στο χιονοδρομικό σοντότι ψηλό έπεσε το πρώτο χιονάκι. Έχω να σας δώσω πληροφορίες. Όπως και να έχει λοιπόν, επειδή είναι Σαββατόβραδο, εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι αρκετά αργά. Μετά όμως, παίρνετε την παρέα σας και τι κάνετε, πάτε δίχορδο live. Οπωσδήποτε. Το ωραιότερο σχήμα της σεζόν. Ναι, το εκεί στο δίχορδο. Κουκλάρες, φωνάρες, τα αγόρια επίσης. Όλοι, ένας και ένας. Ένας και ένας. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και στο τέλος, επειδή την προηγούμενη φορά είχα πει και στο δίχορο, όταν βάζουν ποντιακά, μου στείλανε μήνυμα τα παιδιά και μου λένε ότι ο κεντρικός, ο Κίρκης. Αυτός που είχε πάρει την κάμερα. Ο Κίρκης που είχε πάρει την κάμερα, ότι στο τέλος λέει και ποντιακά. Α, ναι, γιατί είχαμε φύγει λίγο. Το τέλος είχαμε χάσει. Χάσαμε το τέλος. Εστάζαμε, γιατί. Ναι. Γιατί είμαστε λίγο γερόντια. Τι. Λοιπόν, δίχορδο live στην πόλη της Κοζάνης, Παρασκευή και Σάββατο. Και την Παρασκευή, αν πας και νωρίς, έχεις και έκπτωση στη Φιάλη. Αλλά μπορείς να μην την πληρώσεις και καθόλου τη Φιάλη. Πώς? Κερδίζοντας το διαγωνισμό που κάνουμε, Λίτσα. Πώς ακριβώς κάνουμε και πώς σας δίνουμε την δυνατότητα αυτή. Βγάζετε. Όπως... Μπράβο, μία φωτογραφία. Τώρα, εκεί που κάθεσαι στο σπίτι. Ναι, την οθόνη, την τηλεόραση. Βγάζετε μία φωτογραφία έτσι που περίμενε, πάρω πόζα. Ναι. Εγώ, ωραία. Ωραία, ταγκάρετε τη Λίτσα, εμένα και το κανάλι το Flash. Πολύ απλά. Και... σε story το ανεβάζετε. Ναι. Εμείς παίρνουμε τις συμμετοχές σας και αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής στέλνουμε μήνυμα, όπως στείλαμε μήνυμα και στους προηγούμενους νικητές μας. Και ήδη η πρώτη φιάλη πήγε στο δίχορδο, την ήπιανε στην υγειά μας, μου στείλανε και βιντεάκι τα παιδιά εκεί που διασκεδάσανε. Και φυσικά σας δίνεται η δυνατότητα να πάρετε μέρος και για κληρώσεις, για διπλές προσκλήσεις, από όποια περιοχή κι αν είστε, στο αντίστοιχο σινεμά της περιοχής σας. Ναι, από Καστοριά. Γρεβενά και από τα Λεμαϊδά και Κοζάνη φυσικά. Φυσικά. Όλα αυτά βεβαίως κάνοντας απλά ένα screenshot, βγάζοντας μία φωτογραφία, βασικά όχι screenshot, την οθόνη σας, αν μας βλέπετε από το κινητό. Γιατί βγαίνουμε και live στο YouTube. Live πρεμιέρα τώρα. Στο YouTube. Τώρα είμαστε στο YouTube live. Μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα. Και από όλο τον κόσμο. Ναι, γιατί με ρωτούσαν και εμένα. Θα ανεβάζει το link. Μετά θα κάνουμε story. Θα ανεβάσουμε και το link για να το δείτε. Και πολύ απλά παίρνετε μέρος στο τέλος της εκπομπής. Εμείς ανακηρύσουμε τους νικητές και σας έρχονται προσωπικά μηνύματα. Το Λάκι μου, λέγαμε για το φεστιβάλ πολύ ωραίο αυτό, το 50% και για τον Γιάννη τον Καρυπίδη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός επί σκηνής. Ναι, να τους φέρουμε live να τραγουδήσουν σε μια εκπομπή. Ναι. Γιατί όπως σας είπαμε, το Like The Night Show θα φιλοξενεί όχι μόνο πολιτιστικούς συλλόγους και μουσικά σχήματα. Και συγκροτήματα, ναι. Και συγκροτήματα. Και από το δίχορδο θα φέρει κανέναν. Θα έρθουνε. Και επειδή μου στείλατε πολλά μηνύματα, έρχεται και Κλαρίνο. Με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε, Λίτσα, τι έχεις πάθει με τον Πόντο. Πού θα βρεις Κλαρίνο. Τι έγινε. Λέω, έχω στο control. Ποιον? Λέω, τη νούμερο ένα πόντια Βίκυ Γεροντίδου, ναι, η οποία δεν μου επιτρέπει, λέω, να βγάλω εκπομπή αν δεν έχω κάτι ποντιακό μέσα. Έτσι λοιπόν τώρα την επόμενη, παραμεθεπόμενη εβδομάδα θα τις δώσουμε άδεια και θα φέρουμε Κλαρίνα. Βίκυ, από μένα ελεύθερη. Λοιπόν, πάμε όμως να μαντέψουμε τι κάνει το gadget με τον Τόλη Τσιρούδη, ο οποίος έχει να κάνει και μία αποκάλυψη. Τι αποκάλυψη έχω να κάνω? Τι επιστρέφεις? Ο Τόλης Τσιρούδης επιστρέφει στο YouTube παίζοντας GTRP. Ναι, GTARP. GTARP. Είχα σταματήσει για ένα διάστημα, για ένα χρόνο. Έκανα GTRP, ξέρεις, αυτά τα ένα παιχνίδι που είναι, που έχεις κάνει ιστορίες με διάφορους χαρακτήρες, γίνονται κάποια σκηνικά. Που είχαμε και τον αστυνόμο Χάρη. Ναι, τον μαφιόζο. Τον Τόνικα Εικόνικ. Εγώ που είμαι ο Τόνικα Εικόνικ. Εσύ ναι. Είσαι αυτό. Είχα σταματήσει, όλα τα παιδιά μου γράφανε σε κάθε βίντεο πότε τα ξανακάνεις, πότε τα ξανακάνεις. Είχα σταματήσει ένα χρόνο και τώρα ξαναρχίζω.
και όλοι οι συνδρομητές μου έχουν ενθουσιαστεί. Πολύ ωραία. Και εσείς μπορείτε να γίνετε νέοι συνδρομητές Internet for You στο YouTube, στο κανάλι του Τόλι του Τσιρούδη. Και γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί εκτός από τα GTRP, τα GTARP, τα βίντεο που βλέπεις, που θα δεις εκεί, κάνεις και πάρα πολύ ωραία unboxing με διάφορα προϊόντα, gadget, τεχνολογικά προϊόντα. Ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα, reviews, όσα σας ενδιαφέρουν. Έτσι, ο άνθρωπος της τεχνολογίας είναι εδώ και φυσικά εμείς τον έχουμε καπαρώσει και για αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Και είμαστε έτοιμοι να μαντέψουμε. Να μαντέψουμε τον gadget. Σου έχω ένα πολύ δύσκολο σήμερα. Λίτσα. Μου το έφερες δεν εδώ. Πρόκειται. Όχι, θα το δούμε σε φώτο. Μήπως λίγο να το κουμπώσω το σακάκι. Δεν κούμπωσε το. Να το κουμπώσω. Από πάνω, όχι. Λοιπόν, δύσκολο. Δύσκολο. Δεν πρόκειται να το βρεις. Άστο. Για να μην μου λες ότι σου φέρνω εύκολα. Και δεν το έχω ξαναβρει. Το όλοι. Είναι κάποιο παιχνίδι ιατρικό. Μου θυμίζει... Αχ, τώρα έτσι πώς μου το είπες παιχνίδι, εμένα μου θυμίζει ένα που κάνει τουπ, 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 τουπ. Όχι, εμένα μου θυμίζει αυτά που βάζουν στο καρδιογράφημα στην καρδιά ή αυτά που βάζουν και σε επαναφέρουν. Ναι, όχι. Όχι, δεν είναι κάτι καρδιολογικής φύσεως. Όχι. Ούτε ιατρικής φύσεως. Όχι, όχι. Είναι τι φύσεως. Οικιακής χρήσης. Οικιακής χρήσης. Οικιακής χρήσης. Το βάζω στην κουζίνα μου, δηλαδή. Στην κουζίνα, ναι. Το βάζω στην κουζίνα. Από πάνω έχει ένα μπολάκι που έχει ένα καπάκι με τρυπούλες. Ναι. Αυτό το καπάκι βγάζει δύο καλώδια τύπου στιθοσκόπιο με πάντσεις επάνω σε έναν δίσκο που έχει δύο τετράγωνα. Βάζεις το τόστ εκεί, τα ψωμάκια του τόστ. Όχι. Αριστερά και δεξιά, έτσι. Όχι. Μου αλλά παρατήρησες, ναι, ότι έχει δύο. Δύο. Βάζω δύο πράγματα εκεί. Ναι. Τα οποία είναι ίδια ή συνδέονται μεταξύ τους κάπως. Ξεχωριστά. Ίδια ξεχωριστά. Το όχι, ίδιο βάζω το ίδιο από τη μία, το ίδιο και από την άλλη. Το ίδιο. Το ίδιο. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά μεμονωμένα, δεν είναι ένα ενιαίο. Ναι. Ναι. Βάζω φρυγανιά. Όχι. Ψωμί. Ναι. Όχι. Όχι. Ούτε φρυγανιά ούτε ψωμί. Βάζω. Δεν είναι για. Τι βάζεις. Φρούτο. Πάντως κάτι άλλο βάζεις εκεί και κάτι άλλο βάζεις μέσα εκεί. Και μέσα θα βάλω κάτι, αλλά να βρω τι βάζω πρώτα απ' έξω. Βάζω φρούτα. Όχι. Όχι. Είναι στερεό ή υγρό αυτό που βάζω αυτό έξω. Αυτό που βάζεις έξω, στερεό. Στερεό. Αυτό που βάζεις μέσα. Υγρό. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό το υγρό που βάζω μέσα, ας πάω στο μέσα γιατί τα υγρά είναι λίγα, τα στερεά είναι πολλά. Είναι νερό. Απλό νερό. Απιονισμένο, ανθρακούχο. Όχι, τέσμα, ναι, νερό. Νερό, απλό νερό. Βάζω απλό νερό μέσα. Και απ' έξω βάζω φύλλα από περέκ και τα μουσκεύει αυτόματα για να κάνω... Βίκυ, δεν θα ήταν ωραίο. Όχι. Λοιπόν, τα μουσκεύει αυτά που βάζω εγώ εκεί πέρα πάνω. Όχι, δεν τα μουσκεύει. Και το και τι βάζω το νερό. Τα καθαρίζει. Όχι. Τα είπαμε όχι. Τα ποτίζει. Το νερό το βάζω σκέτο ή βάζω και λεμόνι μέσα. Σκέτο. Σκέτο. Τρώγονται αυτά που βάζω έξω. Το Μπεν Μαρί το ξέρεις. Αυτό που χτυπάς έτσι το αυγό. Το αυγό λέμονο. Όχι, Μπεν Μαρί δεν είναι αυτό που έχεις... Υποψήφοι μνηστήρες μου, αλλάξτε κανάλι για λίγο και μετά ξαναγυρίστε ή πάρτε τις υποψήφιες πεθερές μου στην άκρη. Το Μπεν Μαρί είναι αυτό που βάζεις κατσαρόλα και από πάνω βάζεις ένα μπολ και λιώνεις κάτι μέσα. Α, ναι, Άννα, μπράβο. Ναι. Οπότε το νερό εκεί τι χρήση έχει. Ο φυσικός... Επίσης, που μου δώσε, μου βάλε 20 στο λύκειο να φύγει από την ζεστό νερό είναι από κάτω και λιώνει σοκολάτα. Και λιώνει τη σοκολάτα. Άρα και εγώ βάζω εκεί πέρα κάτι νερό, βάζω κάτι εκεί πέρα πάνω και λιώνει. Όλο αυτό το βάζεις κάπου αλλού. Μαζί με αυτό που έχω βάλει πάνω. Ναι. Να σου το πω τουλάχιστον αυτό. Το βάζω στο φούρνο. Στο ψυγείο. Ή στο φούρνο, το στο πρώτο, ψυγείο. Αλλά με μια δεύτερη λέξη κολλητά. Μικροκυμάτων. Ναι. Το βάζω στο φούρνο μικροκυμάτων. Νερό. Ναι. Αυτό κάτι ξαπλωμένο με καλώδια αναστάσεως επάνω δύσκολο, του. Δύσκολο, άμα δύσκολο, δεν το βρίσκεις. Δεν το βρίσκω, ε. Δεν πάει το μυαλό σου. Popcorn. Και είναι και στην Αμερική, δεν είναι κάτι. Αυτό που κάνεις είναι American. Εμείς δεν το τρώμε. Α, εμείς δεν το τρώμε εδώ. Όχι, το τρώνε στην Αμερική. Αλλά το βλέπουμε στις ταινίες. Δεν το τρώμε καθόλου. Το τρώνε στην εξοχή. Πικνίκ στην Αμερική, τι τρώνε στην εξοχή. Κοκκινίδι.
Πού είναι ο Κοκκινίδης? Παρακαλώ, θέλω λίγο τη βοήθεια του κοινού. Γιατί δεν θα τελειώσει το πρώτο μέρος. Α, πολύ ωραία. Πού είναι? Ε, πήγαν να βάλουν κάτι στο φούρνο και... Πώς? Πήγαν στην τασούλα να φάνε περέκια. Εδώ δίπλα ήταν. Λοιπόν, θα το πάρει το ποτάμι. Όχι, όχι, να μην το πάρει το ποτάμι. Αυτό που βάζω, βρε αγόρι μου, έξω τρώγεται. Και ναι. Το τρώνε σε πικνίκ στο εξωτερικό στην Αμερική. Κάτι γίνεται εκεί που μετά στο τέλος το τρως και το τρώνε ναι. Τα παιδιά που στην Αμερική... Ζαχαρωτά. Κράτα το αυτό, γιατί αυτό... Ναι. Και πού σου ήρθε τώρα αυτό? Παιδιά Αμερική, ζαχαρωτά. Ποια ζαχαρωτά όμως? Αχ, από μου αρχίζει. Marshmallows. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βρέχει τα marshmallows. Α, ψήνει, τα βρέχει και μετά τα βάζει μέσα και ψήνονται. Ναι. Κάνει marshmallows. Ναι. Μηχανή για marshmallows μου έφερες. Ναι. Έχω βίντεο αποκάλυψης. Ναι, για να παίξω το βίντεο. Λοιπόν, τη βλέπεις αυτή η γυναίκα? Τη βλέπω. Κρατάει αυτή τη συσκευή. Ναι. Αυτή είναι η συσκευή. Ναι. Στην οποία τα βλέπεις αυτά. Ναι. Βάζεις μπισκοτάκι, σοκολατάκι, marshmallows. Ναι. Εκεί είναι αυτό που σου είπα, θυμάσαι? Το ζεστό βραστό νερό. Όχι, νερό σκέτο. Το ζεστό βραστό νερό, ναι. Τι βάζεις εκεί? Να, το νερό. Ζεστό βραστό νερό. Όχι, νερό. Το βάζεις τον νερό. Ναι. Βισκότο, σοκολάτα, marshmallows. Ναι. Βάζεις αυτά τα πάντζα από πάνω. Τα ναι. Βλέπεις που πιέζουν κιόλας. Ναι. Και ενώνονται με το. Τα βάζεις στο φούρνο κρυμμάτων. Δεν είναι φούρνο απλό, είναι μικροκυμάτων. Όμως στην Αμερική έχουν κάτι μεγάλο εκεί πέρα. Μικροκυμάτων. Ναι. Γιατί δεν χωράνε. Σε εμάς τι χωράει, ένα πιατάκι τέλος πάντων. Ναι. Και μετά από λίγο έτοιμα. Και κοίτα πως έχουν βγει. Ζεστά, ζεστά, πατημένα σαν σάντουιτς. Πεντανόστιμα. Αφού έχουν κάνει καρδιανεμπνευστική αναζωογόνηση στα marshmallows, δεν κατάλαβα τώρα. Αυτό δηλαδή είναι πατητήρας. Ναι, τα πιέζει. Κοίτα, τα παιδιά το λατρεύουν. Τα δικά μας δεν ξέρω αν θα το φάνε ποτέ, αλλά... Και γιατί να μην βάλω κάτι από πάνω... Τώρα βγάλανε αυτό το πλαστικό. Απλά για να κάνουν πωλήσεις. Ναι. Εντάξει. Μπορώ να βάλω κι άλλα. Δεν είναι αποκλειστικά για αυτή τη χρήση. Μπορώ να τι βάλω... Να δεν μπορώ να βάλω. Τι να σου πιέσει? Να μου πιέσει. Την πίεση. Να μου πιέσει κάτι που θέλω να το πιέσω. Μπορώ να το βάλω εκεί πέρα και να μου το πιέσει. Απλά αυτός είναι πιεστήρας marshmallow. Το νερό, γιατί το marshmallow είναι έτσι προς τα... Το νερό είναι πού χρησιμοποιείς, το να δίνει δύναμη στα πάντσεις και να πιέζουνε. Είναι στο να δημιουργεί ατμό και να μαλακώσουνε. Α, τα ζεσταίνει δηλαδή. Μαλακώνει και μετά τα βάζει στο. Αχρίαστο γκάτζετ αυτό. Αχρίαστο, ναι. Πόσο έχει? 8 ευρώ. Α, 8. Για την πρωτοτυπία. Α, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Σου έχω εγώ τώρα χρήσιμα πράγματα. Και τώρα που λέμε για αυτά, να ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ και τους ανθρώπους έτσι που επιμελούνται και τις εμφανίσεις μας, το κατάστημα Pink Woman για το υπέροχο αυτό. Έτσι, σήμερα λίγο ήρθα πιο με άγριες διαθέσεις. Ναι, στο πολύ δερμάτινο. Ένα μαστίγιο σου λείπει. Κροκό. Ξέρεις γιατί? Θα έρθουν μετά ο Τάσος Παρχαρίτης και η μουσική του ναι. Και αν τους δεις, είναι όλοι σαν τους κόνανε ο άγριος. Μούσια, τέτοια, και λέω να μην παίξω μια ζήνα εγώ σε αυτό το επεισόδιο. Δεν είναι έτσι, Βίκυ? Κάτι αγόρια, αγόρια βρε παιδί μου, θα το δείτε σε πολύ λίγο. Σε όνειρο το είδες. Θα το δούμε σε όνειρο όμως το βράδυ όλοι μαζί. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να κάνουμε και την καθιερωμένη μας βόλτα στα κινηματοθέατρα της Δυτικής Μακεδονίας. Ποιες είναι οι ταινίες που προβάλλονται? Δεν έχω προλάβει να δω καμία, έχω να σου πω. Πήγες εσύ, είδες? Αχ, αυτό το thriller όχι, δεν το είδα. Είδες Οικονομόπουλο όμως? Α, ναι, πήγες στο Θεσσαλονίκη στο Οικονομόπουλο, στο τελευταίο βράδυ. Έχεις βίντεο? Λίγο Οικονομόπουλο. Ένα έχεις. Μικρό έχω, δύο stories. Συγγνώμη τόλη, πήγες. Στον Οικονομόπουλο, στο Last Dance, την τελευταία μέρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, θα σου πω. Και μου έκανες
15 δευτερόλεπτα βίντεο και ανέβαζες 2 story. Λίτσα, ήμουνα τέρμα πίσω, στον τοίχο. Όλοι μπροστά ήταν οι επιχειρηματίες, οι εκατομμυριούχοι. Εμάς τώρα τι, πού να, τι να βγάλω, πόσο zoom να κάνω. Τέρμα πίσω είμαστε. δεν έχει άντρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για τον Οικονομόπουλο. Όταν μιλάμε για τον Οικονομόπουλο. Πολύ καλός. Φωνή πεντακάθαρη. Κρίσταλ. Κρίστα, το πρόγραμμά του, έτσι, ευδιάθετος, τα είπε όλα. Και νησιώτικα είπε. Όλα τα είπε. Ποντιακά είπε. Μπορεί και να είπε. Μπορεί και να είπε. Προς το τέλος. Το κλείσαμε το μαγαζί, έτσι. Το κλείσατε. 5 ώρα. Α, τόσο πήγε. Καλά. Αχ. Pink Woman ευχαρίστησα εγώ. Όχι, μόνο είπες για τα ναι, που σε επιλούνται. Ναι, ευχαριστώ και το σύνολο. Αυτό. Για τα μαλλιά δεν ξέρω. Λελεσουάρ. Βασιλική, Σγιάμπρα, χρωματάκι, χτενισματάκι. Ωραία. Θα τα μακραίνω, θα τα κοντένω εγώ, έτσι για να μην βαριέμαι. Ναι. Μία μακριά, μια εκπομπή κοντά, μια μακριά. Γιατί, ναι, αφού ναι, την έχουμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Νέα ταινία έρχεται, πολύ δυνατή, Μονομάχος νούμερο 2. Ναι, ορίστε. Το θυμάσαι τον Μονομάχο νούμερο 1? Ναι. Το 2001 είχε παιχτεί. Που έπαιζε ο Ράσελ Κρόου. Ο Ράσελ Κρόου. Τώρα δεν παίζει ο Ράσελ Κρόου. Ποιος παίζει? Ο Πέντρο Πασκάλ. Έχω μια λάμπα. Το βλέπεις, ότι έχω μια λάμπα πάνω το κεφάλι μου. Και γυαλίζει σαν... Έχω το στέφα. Λοιπόν, Ρίντλεϊ Σκότ όμως παραμένει στη σκηνοθεσία. Και είναι, ξέρεις, στην αρχαία Ρώμη, στο Κολοσσέο, εκεί που πήγα. Έχεις πάει, πάμε εσύ όχι? Όχι, δεν έχω πάει, θα πάω όμως. Πήγα εγώ, Λίτσα, και εκεί λένε ότι μυρίζεις, λέει, ακόμα το αίμα της μονομαχίας. Που είναι ποτισμένο, λέει, πέτρες. Το μύρισες εσύ? Ο Γιώργος το μύρισε. Εγώ μύριζα, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ άλλο. Ναι. Και... σε αγαπώ το ρεαλίστη. Έχει εκεί πέρα, τέλος πάντων, γίνεται γαμός, αλλά πολλοί κριτικοί γράψαν, λέει, ότι έχει κάποιες ανακρίβειες ιστορικές. Αχα. Γιατί, ας πούμε, λέει, σε παράδειγμα, δείχνει ένας, λέει, διαβάζει εφημερίδα. Ενώ τότε, λέει, δεν είχαν βγει εφημερίδες. Μετά, λέει, βάλανε, λέει, στην ταινία Καρχαρίες. Ενώ τότε οι Καρχαρίες δεν ήξεραν οι Ρωμαίοι για τους Καρχαρίες. Τώρα πώς το βάλανε τον Καρχαρία δεν κατάλαβα. Πού τον βάλανε, στο Κολοσσέο μέσα στον Καρχαρία? Και μετά λέει βάλανε Ρινόκερο. Είχε Ρινόκερο. Αλλά λέει είχε. Είχε αλλά είχε έναν. Καρχαρίες δεν είχε. Παλιού λέει τέτοιου, με ένα κέρατο. Αυτός βάλανε με 2 κέρατα. Μάλιστα. Ρινόκερο με 2 κέρατα, έχεις ξαναδεί? Δεν θα γίνει σίγουρα. Ένα το μεγάλο μπροστά και ένα. Το μικρό πίσω. Όχι, το μικρό είναι το μπροστά και το μεγάλο το πίσω, το δεύτερο. Και κάποιες άλλες έτσι ιστορικές ανακρίβειες, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Είναι, λέει, πολύ χολιγιουντιανή και με πολλά εφέ πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Αυτή παίζει. Κράτα. Δώστε μου ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Συνεχίζουμε εδώ με τον Ντόλι και έχουμε και καλεσμένη live εδώ στο στούντιο την Ηρώ. Την πρωταγωνίστρια από την, που έκανε την Δώρα στο Βέρο στο δεξί. Α, ναι. Και στο... Λατρεμένη μου γείτονες. Α, ναι, ναι, ναι. Και... ευτυχισμένη, όχι. Α, όχι, ευτυχισμένη μαζί. Όχι, ευτυχισμένη. Αχ, αυτό που έβλεπε στο στρατό, πώς το είπαμε? Το Βέρο στο δεξί. Πώς? Βέρα στο δεξί. Ναι, και πολλές άλλες επιτυχίες. Θα είναι εδώ για να μας μιλήσει για την αγάπη που άργησε μια μέρα. Θεατρική παράσταση που ανεβαίνει σε συνεργασία του ΔΠΘ με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και θα πάμε να τη δούμε κιόλας. Συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε εδώ, Like the Night Show, και στην παρέα μας φυσικά είναι το Δίχορδο Live. Το κέντρο διασκέδασης, Παρασκευή και Σάββατο, τρελό μουσικό σχήμα, πηγαίνεις, διασκεδάζεις πολύ ωραία, ποιοτικά και σε ωραίο καθαρό περιβάλλον, με ωραία μουσική. Και το Μαρκάτι, τα δικά μας παραδοσιακά προϊόντα, γάλα, γιαούρτι, αριάνι, φρέσκο γάλα Κοζάνης, φρέσκο γιαούρτι Κοζάνης, αριάνι και άλλα πολλά παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται καθημερινά με προϊόντα και πρώτες ύλες που έρχονται από ντόπιους παραγωγούς, στηρίζεται εδώ πέρα αλυσιδωτά η οικονομία της περιφέρειας και έρχονται μέσα από πολλά σημεία πώλησης στο καθημερινό σας τραπέζι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εκεί που έχεις πάει και στο εργοστάσιο και τα είδες. Και εργοστάσιο. Θυμάσαι που έπαιρνε στο GPS πώς θα πας και σου τελείωνε η μπαταρία. Η εμφιάλωση όλα γίνονται εκεί σε υπερσύγχρονες μονάδες με άρτιο εξοπλισμό και είναι και επισκέψιμο. Μπορείς να πας και να δεις και πώς ακριβώς γίνεται η όλη διαδικασία Παρασκευής και παστερίωσης του γάλατος και των άλλων παραδοσιακών προϊόντων.
Και συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στο σινεμά. Μας έλεγε ο Τόλης πως έχει έρθει ο μονομάχος νούμερο 2. Ναι. Και παίζει και ο Ντένσελ Ουάσιγκτον. Γνωστός. Α, πολύ ωραία, ναι. Και προβάλλεται αυτό στο σινεμά το Ολυμπιών εδώ, στην Κοζάνη. Και προβάλλεται επίσης στην Πτολεμαΐδα στο Αχίλιον και στο Συνεγρεβενά και στο City Center Καστοριάς. Πολύ ωραία. Αλλά και στις τέσσερις περιοχές που έχω στο σινεμά θα δείτε Μονομάχο 2. Μετά έχουμε στην Κοζάνη παίζει Κονκλάβιο. Α, το Κονκλάβιο. Πού το ξέρεις? Όχι. Αλλά μ' άρεσε. Ναι, κάτσε να σου πω τι γράφει. Λέει, αυτό που συμβαίνει πίσω από τους στίχους θα αλλάξει για πάντα. Η συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Πάπα. Δηλαδή, θα γίνει μια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Πάπα, γιατί ο παλιός ο Πάπας... Παπαλά. Λοιπόν. Πάμε, ναι, είναι, ναι, και αυτό κάπως. Ναι. Και παίζει και ο Ray Fiennes, έτσι. Ναι. Και μετά έχουμε το διπλανό δωμάτιο, το επόμενο, η επόμενη ταινία που παίζει και σε εμάς εδώ στην Κοζάνη και στο City Center στην Καστοριά. Όπου εκεί είναι δύο φίλες και η μία φίλη πάει στο νοσοκομείο και πάει η άλλη φίλη, που είναι η Τζούλια Μουρ, η άλλη φίλη, έτσι. Αγνωστή φίλη. Ναι, και η άλλη φίλη είναι η Τίλτα Σουίστον. Τέλος πάντων, και η μία έχει την ανία, έχει την παθαίνει αυτό και θα πεθάνει. Ναι, κατάλαβες την πια. Την ανία την όσα. Ναι. Και η άλλη φίλη της λέει... Κοινωνική δραματική. Ναι, και θέλει λέει να... Τι. Άστο. Μην το πω. Σου λέει, έχω αυτή την αρρώστια, θέλω να μπιπ. Αλλά θα πρέπει να την παρεμποδίσει να μπιπ, γιατί δράμα η υπόθεση. Στενάχωρο. Και να θέλω να στενοχωρηθώ με τον τρόπο που μου το περιγράφεις. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω, θέλετε κάποιον να σας φτιάχνει τη διάθεση, πάρτε με τηλέφωνο τον Τόλη Τζιρούτη. Ή μπορείτε να κάνετε, να βγάλετε μία φωτογραφία όπως βλέπετε την εκπομπή μας σε όποιο διάστημα θέλετε, να την ανεβάσετε σε story στα social media σας, είτε στο Facebook είτε στο Instagram και να κάνετε ένα tag, Λίτσα Παλαματόλης Τσιρούδης Class TV. Εμείς θα μαζέψουμε τις συμμετοχές σας και θα βγάλουμε νικητές για φιάλη στο Δίχορδο και για προσκλήσεις στο σινεμά, σε όποια ταινία θέλετε. Δραματική λοιπόν κοινωνική ψυχολογική έτσι, ταινία με την Τζούλιαν Μουρ. Ναι, και παίζει Καστοριά και Κοζάνη και μετά έχουμε τα παιδικά. Όζη, η φωνή του δάσους, που παίζει στο Συνεγρεβενά. Σε εμάς παίζει, όχι δεν παίζει σε εμάς. Και αυτή λέει, η ταινία είναι το Λεωνάρντο Ντικάπριο. Όζη, η φωνή του δάσους. Και είναι λέει, μια ταινία για όλη την οικογένεια, ύμνος στο περιβάλλον και στην ευαισθησία που πρέπει να δείχνουμε προς τη φύση. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή. Και σε εμάς παίζουν, συνεχίζονται τα Looney Tunes και το Ατίθος ο Ρομπότ, τα παιδικά. Πάμε να δούμε τον Μονομάχο. Τον Μονομάχο, το τρέιλερ, ναι. Δύο. Θα αποδεσμεύσουμε τον Τόλη. Στην παρέα μας θα έχουμε μια σπουδαία ηθοποιό, η οποία θα μας μιλήσει για τη θεατρική παράσταση που ανέβηκε χθες Παρασκευή, Τόλη, για πρώτη φορά στην αίθουσα τέχνης του ΔΠΘ. Και θα παίξει. Παίζει τώρα που μιλάει. 9 η ώρα άρχισε, ναι. Αύριο ξανά στις 9. Ναι. Και το επόμενο που σου κου. It is an art. Choosing gladiators. They're usually prisoners of war. I claim this city for the glory of Rome. You have something in you. Rage. Never let it go. It will carry you to greatness. I own you now. But whose head could I give you to satisfy your fury? The general will do. Rome has taken everything from me. But I will have my vengeance. There is plenty of pain waiting for you in the next life. I don't know why you are so greedy for it in this one. Your Majesties. This is your gladiator. It is. I have the trust of the Emperor. It will clear my path to the throne. You will be my instrument. I will never be your instrument. In this life or the next. Lucius, take your father's strength. His name was Maximus. And I see him in you.
Most fighters won't survive. You must help him. Strength and honor! I don't fight for power. I fight to free roam for men like them. Your name will be forgotten! To restore order, I must have power. Everything is forgotten in time. Empires fall, so do emperors. This is war! Real war! The odds are against you. The odds are always against me. Ready to round! Επιστρέψαμε εδώ, όπως γνωρίζετε, στο Like the Night Show. Η ανάδειξη του πολιτισμού αποτελεί πρωταρχικό του στοιχείο. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην δεν είναι πρωταρχικό στοιχείο, μιας και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, δίνει μαθήματα πολιτισμού. Σε αυτό συμβάλλει και φυσικά το ΔΥΠΕΘΕ, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της πόλης μας, όπου για μία ακόμη φορά, με μια πολύ σπουδαία συνεργασία, ανεβάζει και δίνει τη δυνατότητα στους Δυτικομακεδόνες να παρακολουθήσουν μία υπέροχη παράσταση. Σε συμπαραγωγή λοιπόν του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κοζάνης, αλλά και του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος, από χθες Παρασκευή, στην αίθουσα τέχνης του ΔΥΠΕΘΕ, οι θεατές και οι φίλοι του θέατρου έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να παρακολουθούν μέχρι και τις 24 του Νοέμβρη μία παράσταση που πραγματικά έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και τηλεοπτικά. «Η αγάπη άργησε μια μέρα» της Λιλής Ζωγράφου. Θα πούμε πολλά περισσότερα για την συγκεκριμένη παράσταση που 20 χρόνια μετά την πρώτη της έκδοση, το μόνιμο αυτό μυθιστόρημα της Λιλής Ζωγράφου, το οποίο όπως σας είπα και πριν έγινε τηλεοπτική επιτυχία το 1997 και απέσπασε και πάρα πολλά βραβεία, ανεβαίνει στο θέατρο. Ένα έργο, λένε οι συντελεστές, με τόλμη και όχι μόνο οι συντελεστές, για την τόλμη που επαιτεί η ελευθερία, καθώς και για τον αγώνα ενάντια στον αυταρχισμό. Ένα έργο που πραγματικά δίνει και παρουσιάζει την απεικόνηση μιας πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού στην Κρήτη, κάπου εκεί. Και έχουμε κοντά μας μία από τις πρωταγωνίστριες. Με μεγάλη χαρά και τιμή φιλοξενούμε την αγαπημένη ηθοποιό, η οποία επίσης έχει σημειώσει πολλές τηλεοπτικές και θεατρικές επιτυχίες, την κυρία Ηρώ Λούπη, εδώ στο στούντιο του Like the Night Show. Κυρία Λούπη, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Ακριβώς. 7 γυναίκες επί σκηνής σε μια πραγματικά συγκλονιστική παράσταση, η οποία περνά πολλά μηνύματα και από ό,τι είδαμε και χθες την πρεμιέρα θεατρικά, πολλά τα συναισθήματα που βγαίνουν, ναι, τόσο επί της σκηνής όσο και που περνάνε και στους θεατές. Έχουμε να παίξουμε ένα εμβληματικό έργο της Λιλής Ζωγράφου, το οποίο έχει σημειώσει μια πολύ μεγάλη διαδρομή και μια πολύ μεγάλη επιτυχία καταρχάς σαν βιβλίο, γιατί η Λιλή Ζωγράφου είναι μια πολύ σπουδαία συγγραφέας, ήταν δημοσιογράφος, ήταν δοκιμιογράφος, ήταν ακτιβίστρια, ήταν μια γυναίκα με πολύ ισχυρό πολιτικό λόγο, η οποία πάλευε για την ελευθερία, για τη γυναίκα, για τον έρωτα. Ήταν ένα πλάσμα πολυκατοικημένο, όπως έλεγε η ίδια. Και πραγματικά είναι μια πολύ σπουδαία συγγραφέας και η διασκευή που έχουμε κάνει σε αυτό το έργο, που είναι της Ροδής Στεφανίδου και του Άνκε Φρεζολάρη, θεωρώ ότι μεταφέρει στην θεατρική σκηνή πολύ ωραία το βιβλίο της Λιλής. Αναφέρεται στο δράμα μιας παραδοσιακής οικογένειας, στην Κρήτη συγκεκριμένα, στο Νεοχώρι. Ναι. Και τι ακριβώς εξελίσσεται επί σκηνής? Η αγάπη μιλάει για την ελευθερία, μιλάει για την ανεξαρτησία του ανθρώπου, μιλάει για τη γυναίκα, για τον έρωτα, για την αγάπη. Από την άλλη καταδικάζει την πατριαρχία, καταδικάζει τη μη αποδοχή της διαφορετικότητας,
Θεωρώ ότι είναι ένα έργο πολύ επίκαιρο και στις μέρες μας. Είναι γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους μέσα σε ένα πατριαρχικό και πολύ σκληρό καθεστώς, το οποίο τις στραγγαλίζει, κάνει κάθε μία τη δική της διαδρομή. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί το θέμα των κακοποιημένων γυναικών έρχεται και στις μέρες μας. Δυστυχώς, ο κατάλογος είναι μεγάλος. Και όχι μόνο των κακοποιημένων γυναικών. Θέλω να πω ότι αυτό το έργο αγγίζει τον κάθε θεατή, γιατί κάθε γυναίκα, ακόμα και αν δεν συγκαταλέγεται σε αυτό το μακρύ κατάλογο, έχει βιώσει σίγουρα μία απόρριψη, έχει βιώσει ένα εμπόδιο στην εξέλιξή της, έχει βιώσει την υποτίμηση, και σε μία μεγαλύτερη εικόνα, ακόμα και ένας άντρας βιώνει τον ευνουχισμό, την καταπίεση, τη διαστρέβλωση. Θέλω να πω ότι και εδώ, στο τώρα, στο σήμερα, ο θεατής ταυτίζεται με αυτό το έργο και μιλάει στην ψυχή του. Οπότε, όπως συμβαίνει και με όλα τα μεγάλα έργα, είναι επίκαιρα και δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Έτσι και η Αγάπη άρχισε μια μέρα, είναι μια εξαιρετική ιστορία που καλούμε όλους τους κοζανίτες, τις κοζανίτισες και όχι μόνο, να έρθουν στο θέατρο, να μας κάνουν τιμή, να μας κάνουν συντροφιά, να τους πούμε μια πολύ ωραία ιστορία, και είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστούν πάρα πολύ. Να πούμε πως οι μέρες που ανεβαίνει η συγκεκριμένη παράσταση και... Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 15, 16 και 17. Άρα σήμερα, απόψε το βράδυ και αύριο, στις 9 το Σάββατο και στις 8 την Κυριακή. Όπως και την επόμενη Παρασκευή. Όπως και την επόμενη, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ενώ θα περιοδεύσει και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, θα πάμε σε διάφορες πόλεις. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω το πρόγραμμα, να σας το πω εγώ. Αλλά θα φύγουμε δηλαδή από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα παίζουμε στις γύρω περιοχές. Αυτό δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό που κάνετε, μιας και δίνετε την ευκαιρία και σε ακριτικές περιοχές της χώρας μας να έρθουν κοντά στο θέατρο, στο πολιτισμό και να απολαύσουν από κοντά θεατρικές παραστάσεις αυτού του Βεληνικούς. Θα ήθελα λιγάκι να μιλήσουμε και για τους συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης. Είναι, όπως είπαμε, είστε εσείς, η κυρία Ρορλούπη, η κυρία Ιωάννα Παγιατάκη, η κυρία Λίλιαν Παλάντζα, η Άννη Τσολακίδου, η Μαρία Χατζιωαννίδου και η Δανάη Σταματοπούλου. Μία ομάδα λοιπόν γυναικών που ανεβαίνεται στην... Και η Πολυξένη Σπυροπούλου, συγγνώμη. Και η κυρία Σπυροπούλου, ακριβώς, που ανεβαίνεται στην σκηνή και καλείστε να μεταφέρετε όλα τα γεγονότα και τα δρόμενα. Να πούμε πως η αναφορά της ιστορίας και του μυθιστορήματος είναι στην περίοδο της κατοχής. Ακριβώς, ξεκινάει με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και φτάνει μέχρι το 60. Έτσι, εκεί όπου η κόρη, μια νεαρή κόρη, Ιερατό. Ιερατό είναι ο ρόλος που υποδίωμαι εγώ. Είναι, τη συναντάμε στην εφηβεία της, όταν προσπαθεί να μάθει τον κόσμο, κάνει πολύ κέραιες και σημαντικές ερωτήσεις στη μητέρα της, στην προσπάθειά της να μάθει πράγματα για τη ζωή. Η μητέρα της, επειδή την έχει ξεχωρίσει και την υπερπροστατεύει, δεν της δίνει τις σωστές απαντήσεις, με αποτέλεσμα αυτό το παιδί, το οποίο από τη φύση του είναι πολύ ελεύθερο, ανεξάρτητο και αθώο, να μην έχει τα όπλα να αντιμετωπίσει ένα πολύ σκληρό κόσμο, μια πολύ σκληρή και άτεκτη κοινωνία, η οποία στραγγαλίζει τις γυναίκες και με κατά συνέπεια κακοποιείται και γίνεται ένα πολύ εύκολο θύραμα σε απάνθρωπους ανθρώπους. Μένει έγκυος λοιπόν, έτσι θα πούμε, 2-3 στοιχεία από έναν Ιταλό αντιφασίστα. Τη στιγμή που... Με ένα Ιταλό στρατιώτη. Στρατιώτη. Ακριβώς. Ναι. Και μετά προσπαθεί να φύγει από το σπίτι της, το οποίο μετά το θάνατο του πατέρα της και της μητέρας της αναλαμβάνει τα ενία η μεγάλη αδερφή, η οποία είναι η εκπρόσωπος της Πατριαρχίας, γιατί αυτές τις γυναίκες έχει απέναντί της η Λιλή Ζωγράφου, τις γυναίκες οι οποίες είναι διαποτισμένες με την Πατριαρχία και είναι βασιλικότερες του βασιλέως, δηλαδή η ίδια μας η φύση, το ίδιο μας το φύλο μας καταδικάζει, και αυτό είναι το οξύμορο, πως οι γυναίκες μπαίνουν στη θέση αυτή
και στραγγαλίζουν άλλες γυναίκες που προσπαθούν να προχωρήσουν μπροστά και να κάνουν βήματα για ένα καλύτερο κόσμο. Και φεύγει από το σπίτι της, πηγαίνει σε ένα μοναστήρι για να βρει απάγγιο στο Θεό, δεν το βρίσκει. Και μετά κακοποιείται από έναν άλλον άνθρωπο. Ας μην πούμε όλη την ιστορία, έτσι, να περιμένει και θεατής να τη συνέχεια επί της σκηνής. Μια παράσταση η οποία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας πορείας έχετε παίξει αρκετές τηλεοπτικές και θεατρικές παραστάσεις. Όταν ακούσατε το κάλεσμα για αυτή την παράσταση προσωπικά? Κοιτάξτε, Ιερατό πραγματικά είναι αυτές τις γυναίκες που βλέπουμε στην τηλεόραση και που πληγωνόμαστε και κλαίμε όλοι μας για τη μοίρα τους και για αυτά που τους συμβαίνουν. Είναι τσακισμένες από την υπεροψία των ανθρώπων που θέλουν να επιβληθούν σε άλλους ανθρώπους. Το να παίξω την Ιερατό είναι σαν ένα δώρο, γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσω για αυτές τις γυναίκες και για το πώς αισθάνομαι εγώ και κατά συνέπεια και όλοι μας για αυτές τις ιστορίες που ακούμε δυστυχώς καθημερινά στις ειδήσεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά αντί να πάρει τέλος, διαιωνίζεται και μεγαλώνει. Σαν τη Λερναία Ύδρα, κόβεις το ένα κεφάλι και ξεφυτρώνουν άλλα δύο. Και εύχομαι και πιστεύω πως αν όλοι μας ήμασταν λίγο πιο έξω από το κινητό και λίγο πιο κοντά σε παραστάσεις όπως και αυτές, λίγο πιο κοντά στον εαυτό μας και ερχόμασταν και παίρναμε και διαφορετικά μηνύματα, δεν θα ζούσαμε στην κοινωνία που ζούμε τώρα. Νομίζω ότι αν κάποιοι κατηγορούν τον κορονοϊό για κάτι, εγώ θεωρώ πως αυτό το κάτι είναι η απομόνωση, είναι η μη δυνατότητα του να συναναστραφούμε και του να πάρουμε διαφορετικές επιρροές κλεισμένοι σε ένα σπίτι, έτσι, πέραν των επιρροών που μας δίναν τα μίμια και τα κινητά τηλέφωνα στο χέρι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η παράσταση ανεβαίνει με τη συμπαραγωγή που είπατε του Κουθουβόε, αλλά από το Διπεθέ Κοζάνης, δηλαδή είναι δική σας δουλειά και απευθύνεται σε όλους εσάς. Είναι μια πολύ απλή ιστορία, δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις εύκολα. Έργο. Ναι, ένα διαμονουμενίστικο έργο, το οποίο δεν μπορείς να ταυτιστείς. Είναι μια ιστορία απλή, είναι μια ιστορία που χτυπά πραγματικά στην καρδιά του καθένα μας, γιατί όλοι έχουμε βιώματα ανάλογα και μπορεί ο θεατής να ταυτιστεί με αυτή και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία να έρθετε να δείτε αυτή την παράσταση. Βέβαια, θέλω να πω ότι ήδη η προπόληση έχει αρχίσει, το εισιτήριο είναι πάρα πολύ φτηνό. Οικονομικό και αυτό είναι και πολύ βασικό ακριβώς, να το αναφέρουμε. Και γιατί ήδη με το που επικοινωνήσαμε την παράσταση έχουν γεμίσει ήδη κάποιες μέρες, οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να μας έρθετε. Εμείς θα χαρούμε, θέλουμε όλους σας να έρθετε να επικοινωνήσουμε έτσι αυτή την ιστορία και να τη μοιραστούμε μαζί σας και θα μας κάνετε μεγάλη τιμή. Για τη τιμή είναι δική μας και φυσικά σε αυτό να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Διπεθέ που δίνει την ευκαιρία στην Δυτική Μακεδονία να φιλοξενεί ονόματα σαν εσάς και θεατρικές παραστάσεις σαν και αυτή και να μας δίνετε η δυνατότητα να απολαμβάνουμε τόσο σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού. Επίσης θέλω να πω πως το χαμηλό κόστος, γιατί πραγματικά το κόστος είναι ιδιαίτερα χαμηλό, δίνει ακόμη έναν λόγο σε πάρα πολλούς, γιατί υπάρχουν και φοιτητικά πακέτα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, εκπτωτικά εισιτήρια, ομαδικά εισιτήρια, πολλές επιλογές για να μπορέσετε κι εσείς να απολαύσετε τη συγκεκριμένη παράσταση. Αξιόλογες κυρίες, σπουδαίες ηθοποιοί επί της σκηνής και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, μιας και σας έχουμε στην παρέα μας και εδώ στην πόλη μας, δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόσαστε στην Κοζάνη, είναι η πρώτη συνεργασία όμως με το Διπεθέ Κοζάνης. Ναι, είναι η πρώτη συνεργασία με το Διπεθέ Κοζάνης. Τι κρατάτε από την πόλη? Από... Κοιτάξτε, λίγες μέρες είμαι εδώ, όμως βλέπω ότι είναι μια πολύ όμορφη και γραφική πόλη με υπέροχους ανθρώπους, τουλάχιστον με όσους Κοζανίτες έχω βρεθεί και έχω ανταλλάξει συζητήσεις. Είναι πολύ ζεστοί άνθρωποι, πραγματικά διψάνε για πολιτισμό. Είναι πολύ χαρούμενοι που έχουμε έρθει εδώ και μας έχουν αγκαλιάσει και μας βοηθάνε σε οτιδήποτε θέλουμε, όπως και όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο Διπεθέ και ο κύριος Χλιαράς που είναι ο καινούριος διευθυντής του Διπεθέ.
Εγώ θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε καλλιτέχνη να κατεβαίνει στην περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό να μην κρατάμε τον πολιτισμό μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά να πηγαίνουμε και να παίζουμε παντού, γιατί οι άνθρωποι διψούν για πολιτισμό. Πρέπει να έρχονται στο θέατρο. Θεωρώ ότι είναι εμπειρία ζωής, ειδικά αυτή η παράσταση. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, καταθέτουμε την ψυχή μας. Και νομίζω... βλέπω και πόσο το αγαπάτε από τον τρόπο που μιλάτε. Μας πείθετε μόνο με την δική σας παρουσία και με τα δικά σας λόγια για την παράσταση. Δοκιμάσατε παραδοσιακή κοζανητική κουζίνα, κύριε Σωτηρόπουλε? Προς το παρόν όχι, κάτι τυρόπιτες και πίτες μου έχουν πει κοντά στο κέντρο τι είναι και πάω και ρωτώντας πας στην πόλη. Αλλά είμαι 3-4 μέρες εδώ και οι πρόβες μας, επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο, αλλά τώρα που έχει ανέβει το έργο και έχουμε χαλαρώσει, σιγά σιγά θα επισκεφτούμε τα πάντα. Κύριε Σωτηρόπουλε, αφήνω σε εσάς. Έτσι, προσεχώς. Πολύ ωραία. Πολλές τηλεοπτικές σειρές, φέτος εκτός τηλεόρασης, λόγω των προς το παρόν, ναι. Είναι κάποια project τα οποία δεν είναι ανακοινώσιμα, αλλά ήδη δουλεύονται στην Αθήνα, που εν καιρό θα τα κάνω. Αλλά τώρα είμαι ψυχή και σώματι εδώ. Αν λοιπόν κλείνοντας σας ζητούσα έναν ρόλο, εκτός από τις Ερατούς που τώρα αγαπάτε και έτσι ξεχωρίζετε, τηλεοπτικό και έναν θεατρικό του παρελθόντος που σας έχει αγγίξει και στιγματίσει? Κοιτάξτε, σίγουρα ο ρόλος που με έχει στιγματίσει και που με έχει κάνει πιο γνωστή στο ευρύ κοινό είναι ο ρόλος της Δώρα στη Βέρα στο Δεξί. Και στην Ώρα την Καλή και έχω παίξει σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Και μεγάλες επιτυχίες. Ναι, δόξα τω Θεώ. Η Δώρα ήταν ένας ρόλος πραγματικά που με έμαθε το ευρύ κοινό. Έκανα και τηλεόραση και πριν από τη Βέρα στο Δεξί, αλλά η Βέρα είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Τώρα θεατρικά... Τι να πω, το θέατρο είναι μια άλλη διαδικασία που εμείς οι ηθοποιοί δουλεύουμε. Είναι η βάση του ηθοποιού, είναι το σπίτι του ηθοποιού. Οπότε όλοι οι ρόλοι είναι εισάξη για μένα μέσα στην ψυχή μου. Και σίγουρα δεν θα ζητούσα να ξεχωρίσετε τηλεόραση ή θέατρο. Όχι, δεν υπάρχει βέβαια, καμία το θέατρο εννοείται, σύγκριση όχι, σε το αυτό. Θέατρο είναι η βάση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και ξέρουμε ότι κλέψαμε έτσι λίγο από το πολύτιμό σας χρόνο για να μοιραστούμε αυτές τις ωραίες εικόνες για την παράσταση. 6 παραστάσεις λοιπόν, αυτό το τριήμερο και το επόμενο στην αίθουσα τέχνης του Διπεθέ Κοζάνης. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Καλούμε όλους εσάς να πάρετε την ευκαιρία, να δράξετε την ευκαιρία να δείτε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση του χθες με πολλά σημεία αναφορά στο σήμερα. Κύριε Ηρώ, να είστε καλά, καλή επιτυχία. Θα χαρούμε να σας απολαύσουμε επί σκηνής. Να είστε καλά, σας περιμένω. Like the Night Show, Σαββατόβραδο, με πολλή διασκέδαση, πολλή μουσική και πολλή όρεξη για ψυχαγωγία. Ήδη στα πρώτα μέρη μας κάναμε τη βόλτα μας στα σινεμά της Δυτικής Μακεδονίας. Κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα με την πρωταγωνίστρια της παράστασης «Η αγάπη άργησε μια μέρα» και ήρθε η ώρα για το μεγάλο μας αφιέρωμα στο Ποντιακό Τραγούδι. Σε αυτή την εκπομπή δεν θα συνοδέψουν και δεν θα έχουμε στο στούντιό μας χορευτές. Γιατί χορευτές θα είστε όλοι εσείς από το σπίτι. Σας καλούμε λοιπόν να διασκεδάσετε μαζί μας, να συγκινηθείτε, να αναπολύσετε, αλλά και να μάθετε πράγματα γύρω από την ελληνική ποντιακή μουσική. 1922, γενοκτονία των Ποντίων και 100 χρόνια μετά, το αθάνατο και λεβέντικο ποντιακό τραγούδι είναι παρόν. Είναι παρόν όχι μόνο με διασκευές, επανεκτελέσεις των κλασικών τραγουδιών, αλλά και με τραγούδια που κρατάνε τις ρίζες τους από τότε, από την παράδοση του Πόντου. Τραγούδια εμπνευσμένα από γεγονότα της εποχής, είτε ακουστικά είτε χορευτικά. Τραγούδια που βγαίνουν από την ψυχή και θα χρησιμοποιήσω μία φράση που άκουσα τελευταία. Ο Πόντιος για να τραγουδήσει δεν χρειάζεται όργανα, αλλά μόνο τη φωνή του.
Και γι' αυτό η μουσική του Πόντου χαρακτηριζόταν για την καλλιτεχνία τους, για τις υψηλές μουσικές τους και καλλιτεχνικές τους ικανότητες. Τέτοιες ικανότητες έχει και ο ερμηνευτής, ο καλλιτέχνης που φιλοξενούμε σε αυτή την εκπομπή. Με καταγωγή από την περιοχή μας, εδώ, από την περιοχή της Κοζάνης, από τη Δυτική Μακεδονία. Και με φήμη που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, μιας και έχει εκπροσωπήσει το ελληνικό ποντιακό τραγούδι, το έχει ταξιδέψει εδώ από την Κοζάνη σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές πόλεις ολόκληρου του κόσμου. Οι ρυθμοί που έλκουν λοιπόν την καταγωγή τους αλλά και την επιρροή τους από τα βάθη του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Ρυθμοί που στην αρχή ακουγότανε σε παρέες, τραγουδιόταν μεταξύ τους, για να τονώσουν ακόμα και το αίσθημά τους και να τονώσουν και την, θα πω εγώ, ψυχή τους στις δύσκολες περιόδους που κλήθηκαν να επιβιώσουν. Αργότερα ήρθε η συνοδεία της λύρας. Σήμερα εξυγχρονίστηκαν και μπήκανε και άλλα όργανα μέσα. Έτσι λοιπόν, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, για να μεταφέρει όλο αυτό το ρυθμό, τα λόγια, την μουσική, τη μελωδία του Πόντου, χρειάζεται και μια σπουδαία ομάδα. Και αυτή τη σπουδαία ομάδα, με σπουδαίους μουσικούς, θα έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Δεν θα σας βάλω να λύσετε το γρίφο. Τάσος Παρχαρίδης. Σε αυτό το όνομα ακούει ο καλλιτέχνης που θα φιλοξενήσουμε σήμερα. Θα το γνωρίσουμε και μαζί του θα κάνουμε ένα ταξίδι στα μουσικά τραγούδια του Πόντου. Και πολλά σπουδαία πρόσωπα, μουσική, που εκπροσωπούν το ποντιακό τραγούδι. Κάποιους από αυτούς τους έχουμε ήδη γνωρίσει, άλλους θα τους γνωρίσουμε σήμερα. Τα λόγια όμως σε αυτό το σημείο είναι περιττά. Η ψυχή του Πόντου θα μιλήσει αυτό το Σαββατόβραδο, εδώ, μέσα από το Like the Night Show. Με χαρά και τιμή, υποδεχόμαστε στο στούντιο της εκπομπής μας τον Τάσο Παρχαρίδη και τους μουσικούς του. Καρδιά σύμ τα πόνια σ' όλιον τον κόσμον να λέω. Τι καρδιά σύμ τα πόνια σ' όλιον τον κόσμον να λέω. Το χωριόν τα παρχάρια αξανά έρθαν σαν κοιλί. Ερώθη μέσα τη μάνα τα ραχεία και τον κυρί. Μουσική.
έλα στα επόρπα τεσά, χωριά και με μλεκέτια. Έλα στα επόρπα τεσά, χωριά και με μλεκέτια. Κι αμόνες έναν πακίδα, στον κόσμο νέοι τραπεζούντα. Κι αμόνες έναν πακίδα, στον κόσμο νέοι τραπεζούντα. Το χωριόν τα παρχάρια, αξανά έρθαν σαν κυλί. Ερώθη μέσα τη μάνα τα ρασία και τον κυρί. Το χωριόν τα παρχάρια αξανά έρθαν σαν κυλί. Ερώθη μέσα τη μάνα τα ρασία και τον κυρί. Τα ρασία και τον κυρί. Οι, 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 έλανε. Τάσος Παρχαρίδης και η μουσική του, καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Τάσο, χαίρετε, καλώς όρισες και χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Ταυτόχρονα και τηλεοπτικά και προσωπικά, τον έχουμε ακούσει όλοι, έχουμε πετύχει σε πολλές έτσι, εκδηλώσεις και όχι μόνο. Τώρα ήρθε η ώρα να τα πούμε και θα λίγο τα πούμε και από κοντά. Ναι, διαφορετικά. Τάσος Παρχαρίδης, η φωνή του Πόντου. Έλεγα λοιπόν πως ο Πόντιος δεν χρειάζεται όργανο για να τραγουδήσει. Σωστά. Τι... Θα συμπληρώσω σε αυτό. Θέλει τη φωνή, αλλά έχει και την ψυχή. Και την ψυχή. Και επίσης μου είπαν από το κοντρόλ να σας χαιρετήσω και να σας πω... Γεια σας. Ήρθανε οι Έλληνες, λοιπόν. Είναι ένα σλόγγαν που χρησιμοποιείται σε όλα σας τα ταξίδια, όπου μεταφέρετε το ελληνικό πόντο σε κάθε άκρη του κόσμου και της χώρας μας. Έτσι, έτσι. Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την τιμή και τη χαρά που μου κάνεις και εμένα, αλλά και τα παιδιά, τους συνεργάτες και τους φίλους μου, να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Δική μας η χαρά και νομίζω και των τηλεθεατών. Θα το κάψουμε απόψε. Είπαμε χορευτές όλοι σας από το σπίτι. Έτσι. Για το σλόγγα που είπες για τους Έλληνες, θα ήθελα να πω για να μην παρεξηγηθεί. Όταν λέμε Έλληνες, εννοούμε να παίζουμε και να τραγουδάμε σωστά τα ποντιακά τραγούδια. Mm-hmm. Δεν εννοούμε τίποτε άλλο. Έτσι. Έτσι, για να μην παρεξηγηθεί. Τάσο μου, όχι προς Θεού, ίσα είναι το πολύ τιμητικό αυτό. Γύρω μας μπορεί να ξεκίνησε το ποντιακό τραγούδι και ακόμη και σήμερα να μπορεί και να τραγουδιέται με μία φωνή σαν αυτές τις φωνές με την απίστευτη μουσικότητα που έχετε όλοι οι τραγουδιστές, οι περισσότεροι τουλάχιστον τραγουδιστές του Πόντου και εσύ. Σίγουρα όμως, περνώντας τα χρόνια, ιδίως μετά τη δεκαετία του 70, τα μουσικά όργανα παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο στην Σωστά. διάδοση του ποντιακού τραγουδιού και στο να το φέρουν και λίγο πιο κοντά σε περισσότερους ανθρώπους που δεν είναι ποντιακής καταγωγής. Πολύ σημαντική λοιπόν είναι η συμβολή των παιδιών που βρίσκονται εδώ, των συναδέλφων και φίλων, όπως είπες, και είναι πολύ σημαντικό σωστά, αυτό στην παρέα μας. Και θα ήθελα πριν συνεχίσουμε να μας τους συστήσεις και να τους χειροκροτήσουμε, έτσι, γιατί κάνετε Εννοείται. Μια υπέροχη εισαγωγή. Θα ξεκινήσω λίγο από πίσω. Στα drums είναι ο Παναγιώτης Οξυνόπουλος. Στον ντάουλι... Κάνε μου ένα. Δώσε μου ένα. αυτά είναι. Στον ντάουλι, ετοιμάζω θα κάνεις κι εσύ, είναι ο Αλέξανδρος Αντωνιάδης. Αντωνιάδης, καλησπέρα. Λοιπόν, στα πλήκτρα είναι ο Γιώργος ο Καζατζίδης. Θα μας κάνεις κάτι? Να, η ομορφιά, έτσι. Στο κλαρίνο είναι ο Σχιαδήμας ο Θανάσης. Το Θανάση το γνωρίζουμε, τον είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μαζί μας. Χαιρόμαστε πολύ. Και στη λύρα. Α, ναι, Θανάση. Πιο μοντέρνος ο Θανάσης, έτσι. και στη λύρα. Είναι ο Νίκος ο Κοκκινίδης. Χαίρετε, καλωσορίσατε. Πιο παραδοσιακός.
Έχουμε και άλλους δύο φίλους. Θα τους έχουμε σε λίγο κοντά μας. Θα μας παίξουν αγκείο. Είναι ο Βασίλης ο Φωλίνας και ο Σωτήρης ο Θεοδωρίδης. Θα τους δούμε σε λίγο. Πολύ ωραία. Ένα σύνολο μουσικών οργάνων που ξεχωριστά μπορούμε να τα συναντήσουμε σε πολλά παραδοσιακά, αλλά και λαϊκά τραγούδια. Πολύ κλαρίνο, η λύρα φυσικά που συνοδεύει πλέον και πάρα πολλά καινούρια, μοντέρνα τραγούδια, μιας και το ποντιακό στοιχείο έχει μπει για τα καλά στην ελληνική μουσική σκηνή. Ακριβώς. Δεν θα σε ρωτήσω γιατί τραγουδάς ποντιακά και όχι κάτι άλλο με το ταλέντο που σου έχει δώσει ο Θεός, γιατί καταλαβαίνω και ότι οι ρίζες σου είναι αυτές και προφανώς από τους προγόνους έχεις πάρει την επιρροή. Πώς ξεκίνησε όμως ο Τάσος ο Παρχαρίδης να πιάνει το μικρόφωνο και να δημιουργεί σιγά σιγά όλο αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, που είσαι πολύ νέος και έχεις πολλά ακόμη να δώσεις. Λίτσα, πραγματικά δεν πίστευε κανένας ότι θα ασχοληθώ εγώ με το ποντιακό τραγούδι. Με τι, έχουμε και τον πατέρα από πίσω. Όταν ήταν μικρός, τι λέγατε, ποδοσφαιριστής? Ναι, αυτό ήθελα. Η αλήθεια είναι, ναι. Ήσουν λίγο ψηλός. Ναι, ναι. Είσαι σαντερφόρ. Και τώρα σαντερφόρ είσαι όμως, το μικρόφωνο. Έτσι. Λοιπόν, δεν πίστευε κανείς ότι θα τραγουδήσω ποντιακά. Και αυτό γιατί ήμουν ένας νέος, με μακριά μαλλιά, με τα φαρδιά, τα παντελόνια, το καβάλο χαμηλά. Χικόπερ. Ήμουνα, ναι. Ήμουνα τέτοιο στυλ, τέτοια φάση. Το μαλλί πώς κόντυνε και πώς μάζεψε το ναι, παντελόνι, ναι, τα πήρα όλα στα γέλια μετά, άφησα τα γέλια. Το φτύξε εκεί το μαλλί. Λοιπόν, ωστόσο, το οικογενειακό περιβάλλον που μεγάλωσα ήταν άκρος ποντιακό. Κατάγομαι από μία αμιγώς ποντιακή οικογένεια και καλλιτεχνική. Έτσι ο τρόπος που μεγάλωσα, παρόλο που στην εφηβεία μου μουσικά ήμουνα κάπου αλλού, το βίωμα, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για παράδοση, την σωστή λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε είναι το ρήμα βιώνω. Αν δεν βιώσουμε πράγματα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε και προς τα έξω. Mm-hmm. Δεν μαθαίνεται η παράδοση. Βιώνεται. Λοιπόν, ωστόσο, βιώνεται και μεταφέρεται. Πολύ σωστά. Τα βιώματα μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Μπράβο. Ακριβώς. Ο πολιτισμός επίσης από όλους εσάς που τον εκπροσωπείτε. Και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή να πούμε στο σημείο αυτό πως από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας προέρχονται πολλοί σπουδαίοι μουσικοί αλλά και ερμηνευτές. Έτσι. Μεταξύ αυτών και εσύ, θεωρώ ότι είσαι και ο νεαρότερος σε ηλικία, έτσι δεν είναι? Μετά από μένα, έχουμε και από τη δικιά μου τη φουρνιά, ας πούμε, είναι και άλλοι νέοι που είναι άξιοι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και πιστεύω είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο, ας πούμε, για μία ράτσα. Άρα, για να μην σβήσει. Λοιπόν, Τάσο μου, εσύ στο σπίτι σου, και μου επιτρέπεις τον ενικό. Εννοείται. Εσύ στο σπίτι είχες τη μουσική επιρροή, είχες όλα αυτά. Σαν νέος, βέβαια, το αίμα σου έτσι και οι επιρροές των φίλων ήταν διαφορετικές. Και κάποια στιγμή έπιασες το μικρόφωνο και τραγούδησες ή ξεκίνησες με κάποιο όργανο? Όχι. Έπιασα τον εαυτό μου να ψευτοτραγουδάει στο σπίτι, εννοείται, σε ηλικία 17 χρονών, δηλαδή μεγάλος. Μεγάλος. Σκέψω ότι παιδιά όπως ο Νίκος ήδη έπαιζε λύρα. Έπαιζε. Ο Βασίλης ο Φωλίνας. Ο Βασίλης ο Φωλίνας ήταν και μαθητής του πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος της ποντιακής λύρας. Και τα παιδιά ήδη ασχολιόντουσαν. Εγώ ήμουν αλλού. Έπιασα τον εαυτό μου λοιπόν να τραγουδάει ποντιακά στην ηλικία των 17 χρονών. Εκεί. Πολύ αυθόρμητα. Και πολύ αβίαστα. Δηλαδή, ποτέ κανένας δεν μου είπε, ξέρεις κάτι, Τάσο, είσαι ο γιος του Στάθη του Παρχαρίδη, είσαι ο ανιψιός του Αλέξη του Παρχαρίδη, θα τραγουδήσει ποντιακά, θα παίξει. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Θα σου έλεγε το θείο. Βγήκε δηλαδή, βγήκε αυθόρμητα λόγω του τρόπου με τον οποίο είχα μεγαλώσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να ψευτοτραγουδάω, μετά στις παρέες, τα μουχαπέτια που λέμε εμείς, από εδώ και από εκεί, ώσπου μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο, πήραν τον πατέρα μου τηλέφωνο. Συγκεκριμένα τον πήρε τηλέφωνο ο χοροδιδάσκαλος, και θα το αναφέρω και τον ευχαριστώ. Είναι ο Τριαντάφυλλος ο Αφουξενίδης από το Σύλλογο Ποντίων Αντάμωμαν. Και είπε τον πατέρα μου, Στάθη, ο Τάσος θα ήθελε να έρθει να συνοδεύσει το χορευτικό μας σε 2-3 τραγούδια, ας πούμε, που θα χόρευε το χορευτικό. Και μου λέει, ξέρω εγώ, θέλεις να πας? Και λέω, θα πάω. Και
Έτσι πήγα, ας πούμε, είχα την πρώτη επαφή. Είχες και την άγνοια Κιδίνου ως νέος. Τίποτα, okay, ούτε μου είπανε τι θα τραγουδήσω, ούτε τι θα κάνω. Πας, πάω. Και όλο αυτό που ακούμε στην ουσία, θα ρωτήσω τον παπά, κύριε Παρχαρίδη, είναι φυσικό ταλέντο. Είναι ευλογία, εκτός από φυσικό ταλέντο. Έλεγα πριν, μιλούσα με έναν φίλο ποντιακής καταγωγής όσο ετοιμαζόμασταν για την εκπομπή και λέω μπορεί να μην καταλαβαίνω, αν και η μητέρα μου είναι ποντιακής καταγωγής, μπορεί να μην καταλαβαίνω 100% το τι λένε τα τραγούδια, αλλά πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να θέλω να κλάψω, χωρίς να καταλαβαίνω τι λέτε, 100%. Πιάνω τον εαυτό μου να θέλω να χορέψω, να γελάσω και νομίζω ότι είναι πολύ σπάνια, πολύ σπάνιο είδος μουσικής αυτό που μπορεί να δημιουργήσει σε όλο τον κόσμο αυτά τα συναισθήματα χωρίς να καταλαβαίνουμε και καν τι λέει. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, Λίτσα, η ψυχή. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή ακούς κάτι, το γονίδιο υπάρχει. Ακούς κάτι και αυτομάτως αυτό που λες τώρα κάτι ένιωσε εδώ πέρα, κάτι έγινε. Μουσική η οποία προέρχεται από πολλά βιώματα ανθρώπων που δεν είχαν και την καλύτερη τύχη, παρόλα αυτά όμως είχαν τη λεβεντιά και την αξιοπρέπεια να διαχειριστούν όλα τα δύσκολα που τους συνέβησαν, τη γενοκτονία, τον επαναπατρισμό, τις μεταναστεύσεις, τους διωγμούς, τις καταδιώξεις και να μεταφέρουν και να φέρουν από όπου και αν ήρθανε πολιτισμό στην Ελλάδα. Πολιτισμό και την θρησκεία μας. Και την θρησκεία μας. Θα ήθελα να σημειώσω αυτό το σημείο στην Εκκλησία των Αλωνακίων. Και δείχνω τον Αλέξανδρο γιατί είναι από τα Αλωνάκια. Και κατά το 1/4 είμαι και εγώ από τα Αλωνάκια. Λοιπόν, στον Πρόναο έχουν κάνει μια βιτρίνα με εικόνες που έχουν φέρει προπαπούδες μας από εκεί. Οι εικόνες, λέει, αν πας να τις δεις, είναι τεράστιες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σφαγιάστηκαν, ξεριζώθηκαν και είχαν στο νου τους να φέρουν τις εικόνες, να μεταφέρουν την θρησκεία μας, την πίστη μας, εδώ. Είναι πολλά τα οποία έχουμε να μάθουμε και να πούμε και να γνωρίσουμε καλύτερα τον Τάσο και μέσα από αυτό να γνωρίσουμε καλύτερα μια πολύ μεγάλη ιστορία του ελληνικού πόντου και του ελληνισμού γενικότερα. Στο σημείο αυτό όμως, νομίζω ότι θέλουμε όλοι να ακούσουμε αυτή τη μελωδική φωνή με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς να σε συνοδεύουν. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αφιέρωμα και ποια είναι τα τραγούδια τα οποία, έτσι, με τα οποία θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας στην ουσία. Λίτσα, μου αρέσει στη δουλειά μου πάνω να βάζω πολύ τη φαντασία μου. Οπότε θα μου επιστρέψει σήμερα εδώ πέρα με τα παιδιά. Δεν έχουμε πρόγραμμα, θα το πάμε έτσι. Να το πάμε έτσι λίγο όπως θέλουμε εμείς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το χορό, με τους χορούς ΟΜΑΛ. Θα πούμε κάποια τραγούδια που είναι σε ρυθμό ΟΜΑΛ. Και μετά, με έναν πολύ όμορφο τρόπο, θα παίξουμε κάποια τραγούδια στον ρυθμό ΔΙΠΑΤ. Να πούμε πως η ποντιακή μουσική και το ποντιακό τραγούδι χωρίζεται σε ακουστικό και χορευτικό. Σωστά. Η μίξη αυτών των δύο παρατηρείται σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, αν έτσι. Και ο περισσότερος κόσμος που δεν ασχολείται καθαρά με την ποντιακή μουσική γνωρίζει τα χορευτικά και τις μεγάλες αποδοχές που τη χάνουν αυτά τα τελευταία χρόνια και ιδίως τα δύο τελευταία χρόνια, όπου το λέω και το ξαναλέω, θα είναι το σλόγγαν της εκπομπής μου, τα πανηγύρια έχουν γίνει sold out και ιδίως τα ποντιακά. Νομίζω ότι και εσείς το παρατηρήσατε, όπου και να παίζετε, κυρίως από νέους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι αυτή. Και πραγματικά είναι υπέροχο να βλέπεις νεολαία να διασκεδάζει και να γλεντάει έτσι όπως γλεντούσε ο πατέρας μου, έτσι όπως γλεντούσε ο παππούς μου πιο πίσω. Είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο και χαρούμενο για μία ράτσα. Δεν θα χαθεί, δεν θα σβήσει ποτέ. Εσείς βάλετε ένα ποτηράκι κρασί. Ευχαριστώ, στο σπίτι. Ή απολαύστε ένα ρόφημα άνευ αλκοόλ, γιατί όχι, ένα ζεστό ρόφημα, δεν ξέρω αν ταιριάζει με αυτό. Καθίστε χαλαρά, όσοι γνωρίζετε τα βήματα ακολουθήστε, γιατί ο Τάσος Παρχαρίδης και η μουσική του αναλαμβάνουν τώρα. Το Like the Night Show του ανήκει. Thank you.
να ηλίε με τριγώνα μου, να ηλίε με τριγώνα μου, επέμνα μα να χωσεί γιάρ γιάρ, επέμνα μα να χωσεί γιάρ. Στρατασίς να λάσκουμε, σα στρατασίς να λάσκουμε, άρα μόνο γυρεύωσι γιάρ γιάρ, άρα μόνο γυρεύωσι γιάρ. Νούνιζω μα να μ' νούνιζω, hey, και πως να μην νούνιζω γιάρ γιάρ, και πως να μην νούνιζω ψάν, τα συνελκά μη πάντρεψαν, hey, και εγώ παικιάρτς γυρίζω γιάρ γιάρ, και εγώ παικιάρτς γυρίζω γιάρ. Ο παλάλα τη χαρά, σημή χαρά, την καρδιά σημή σε πια. Λέα το και γρήκα, ποντίον, ποντίο πουλ, επερέντε μονταχού. Έλα να λελεύω σε γούρπα, μποδεδίζω σε άξοντο, θα λέω σε, θα τρανίτς και περώ σε, με θαρίς για αν παίζω σε, κι αν γίτελς θα κλέφτω σε, ποντίον, ποντίο πουλ, συνεκαλιά μνύχτο πουλ. Σαν τραγόδι το μικρό τεμόν ταρνί, εμόρφα σαν τραγόδι το μικρό τεμόν ταρνί, αμόν την εμβοράν φέρ, σο καρδο πόμπτο σερίν, αμόν την εμβοράν φέρ, σο καρδο πόμπτο σερίν. Άστρον εν γουρπάνετε,
κι αρτιλίσον ουρανόν αστρονέν γουρπάνετε κι αμόν παρχάρι τσιτσιάκ σκουτουλίς τα πάνετε κι αμόν παρχάρι τσιτσιάκ σκουτουλίς τα πάνετε. Έλα κοκκινά! Λάδες και νερούς να ανταφύλας σφεμβάντες αριλάδες και νερούς να ανταφύλας. Άρε έρθαν και νεβεύανε τη μόθο πόρταμι μας. Ήγεν άρε έρθαν και νεβεύανε τη μόθο πόρταμι μας. Σ' έναν έρημον, σ' έναν νησί σκοντόπον και θα πάω σ' έναν έρημον, σ' έναν νησί σκοντόπον. Οθένκι και λαϊδί πουλίν, οθένκι πάει λαλόπον και οθένκι και λαϊδί πουλίν, οθένκι πάει λαλόπον. Δεν τσιτσιακόπον εκεί χορτάρ και φύτρος ένεξε δεν τσιτσιακόπον. Λοιπόν, σε έναν χορό εκεί που πηγαίνεις και λες τα τρία σου πρώτα τραγούδια. Και μετά, πώς φτάνουμε εδώ και εδώ. Γιατί δεν είναι ότι μόνο τραγουδάς, είναι ότι υποστηρίζεις αυτό που κάνεις σαν τους μεγάλους καλλιτέχνες που βλέπουμε, τους λαϊκούς και μοντέρνους που βλέπουμε σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Πλέον ένας τραγουδιστής του Πόντου, ποντιακών τραγουδιών, νομίζω ότι θεωρείται, και αυτό οι Τσαχουρίδηδες το κάνανε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, τραγουδιστές, έτσι. Είναι, είπες για τους αδερφούς Τσαχουρίδη, δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε για αυτούς. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς ως νεότερη γενιά
τους θαυμάζουμε και πραγματικά ευχαριστούμε που υπάρχουν, γιατί έχουν φτάσει το Ποντιακό. Να σου πω κάτι, του αξίζει και ακόμα παραπάνω. Οπότε δεν υστερεί η ποντιακή μουσική πουθενά. Έτσι. Και πιστεύω όλα τα είδη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής δεν υστερούν πουθενά σε σχέση με κάτι άλλο. Υπάρχουν κέντρα διασκέδασης που φιλοξενούν, είναι αποκλειστικά μουσικές ποντιακές σκηνές σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και φυσικά καλείστε όλοι εσείς οι ερμηνευτές αλλά και οι μουσικοί να ανταπεξέρχεστε κανονικά ως τραγουδιστές πίστας πλέον. Ακριβώς. Ακριβώς. Πώς λοιπόν φτάσαμε από εκείνα τα τρία τραγούδια σε αυτήν τη σημερινή εμφάνιση? Θέλω να πω πως μπήκα πολύ ομαλά και υγιή σε αυτόν τον χώρο. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με εκείνα τα τρία τραγούδια. Τα επόμενα ήταν σε κάποιο προγλέντι γάμου, σε κάποιο γάμο. Έλα, μετά ήρθε και ο χορός. Τάσο, θα έρθεις να ανοίξεις το πρόγραμμα στο χορό του συλλόγου που έχω. Και στη συνέχεια πήρε το δρόμο του, μπήκε στο αυλάκι. Το νερό. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Βέβαια, όλο αυτό έχει να κάνει με την αγάπη του κόσμου. Mm. Γιατί πραγματικά, ναι, μεν αγαπάμε αυτό που κάνουμε, μας γεμίζει, ναι, αλλά χωρίς το κοινό δεν είμαστε πραγματικά ένας καλλιτέχνης, δεν είναι τίποτα. Όταν βγήκες λοιπόν να πεις το πρώτο σου τραγούδι επίσημα... Έτρεμε το στόμα μου, ναι. Έτρεμα τα πόδια μου, δεν ξέρω πώς το είπα. Το πρώτο τραγούδι, και ξέρεις κάτι, και ακόμα και τώρα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, όταν θα βγω να τραγουδήσω, υπάρχει αυτό το άγχος, αλλά πιστεύω πλέον, ας πούμε, με την πάροδο των χρόνων και της εμπειρίας, είναι το άγχος το δημιουργικό. Δηλαδή το να βγεις, να είσαι σωστός, έτσι, απέναντι στο κοινό και όλα να πάνε καλά. Τάσο, η επαγγελματική σου δραστηριότητα δεν είναι αυτή καθ' αυτή το τραγούδι. Ασχολείσαι επαγγελματικά και με άλλα πράγματα. Ναι. Ταυτόχρονα όμως συνδυάζει και ιδίως τα τελευταία χρόνια, δέχεσαι πάρα πολλές προτάσεις και ταξιδεύεις πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να μεταφέρεις όλο αυτό το ταλέντο που έχεις, αλλά και όλη αυτή την γνώση της παραδοσιακής ποντιακής μουσικής, του παραδοσιακού ποντιακού τραγουδιού και όχι μόνο. Σωστά. Είναι εύκολο αυτό στην καθημερινότητά σου, να συνδυάζεις μια κανονική δουλειά και ταυτόχρονα να πρέπει να εκπροσωπείς και τον εαυτό σου και ως ερμηνευτής, ως τραγουδιστής? Είναι αρκετά απαιτητικό. Το πρόγραμμα, δηλαδή το εβδομαδιαίο, είναι φορτωμένο αρκετά. Απλά πιστεύω με καλή διάθεση και με σωστή μεθοδολογία μπορείς να τα παντρέψεις και τα δύο. Λόγω του ότι και η πρωινή μου η δουλειά έχει να κάνει με κόσμο και με μαγαζιά, Okay, είναι δύσκολο, αλλά τα καταφέρνω. Πες μου τώρα, πού έχεις τραγουδήσει, από πού έως πού? Σίγουρα στην Ελλάδα έχεις γυρίσει όλες τις περιοχές. Ναι. Βόρεια Ελλάδα έχεις πάει παντού. Όλη την Ελλάδα. Και νησιά. Και νησιά. Το νησί που σε κάλεσε τώρα, πού να φανταστείς ότι είσαι νησί? Ρόδο. Το επόμενο, αυτό θα στη Ρόδο. Τώρα θα πάτε Ρόδο δηλαδή να τραγουδήσετε. Θα πάμε το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο θα πάμε στη Ρόδο. Αυτές τις μέρες είσαι και Θεσσαλονίκη. Αυτές τις μέρες είμαι Θεσσαλονίκη, είμαι στην πόλη της Δράμας, είμαι στη Γερμανία, επιστρέφω στην πόλη των Ιωαννίνων. Αυτές τις μέρες είναι φορτωμένο το πρόγραμμα. Στο εξωτερικό, σε ποιες περιοχές έχεις πάει και έχεις τραγουδήσει? Πηγαίνω πάρα πολύ στην Γερμανία, σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας. Και πραγματικά, δηλαδή, και στην Ελλάδα, αλλά και εκεί. Εκεί όμως ένα παραπάνω, γιατί τους λείπει η Ελλάδα, ξέρεις, ξενικιά. Και νιώθουν. Μπράβο. Και αυτή, έτσι. Και αυτό το, και είναι πραγματικά... το ξενιτεμό του ναι, πόντιου. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Εκεί η αγάπη δηλαδή που παίρνουμε όταν πάμε, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι, είναι μοναδική. Τα καλέσματα είναι σε μουσικές σκηνές, είναι σε κέντρα διασκέδασης, κυρίως, είναι σε χορούς. Κυρίως είναι σε χορούς ποντιακών συλλόγων. Πλέον όμως, επειδή
χτίζουμε και σχέσεις οικογενειακές, φιλικές. Πλέον πάμε και σε γάμους, πάμε και στα βαφτίσια, πάμε και παντού. Στο εξωτερικό αυτό. Και βέβαια. Και στο εξωτερικό. Βέβαια. Έχουμε να πούμε πολλά και θα συνεχίσουμε να λέμε πολλά μαζί με τον Τάσο. Θα χρειαστώ και τη βοήθεια του Τόλι, ο οποίος θα κάνει τις άλλες ερωτήσεις. Ξέρετε, τα του Τόλι. Τόλι, σήμερα δεν θα δοκιμάσεις, σήμερα θα ρωτήσεις. Δεν έχω φαγητό, αλλά έχω πολύ καλό εδώ πέρα καλεσμένο. Το νεύμα που έκανε ο Τόλι ήταν απειλητικό. ήταν απειλητικό. Μέχρι τώρα δεν αγχώθηκα. Τώρα αγχώθηκα. Τάσο μου, μετράς περίπου 13-14 χρόνια. Ναι, σίγουρα. Έχεις πολλές εμπειρίες και πολλές συνεργασίες και έχεις και δικά σου τραγούδια. Mm-hmm. Πριν περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα λιγάκι να μιλήσουμε για την δισκογραφία σου και αν είναι εύκολο να ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια σου έτσι πριν βγούμε σε διαφημίσεις. Mm-hmm. 5. Αν δεν κάνω λάθος είναι 5, ναι. 5. Προσωπικά. Το πρώτο. Το πρώτο είναι το Λιβωμένων Καρδόπων, έτσι λέγεται. Mm-hmm. Η στίχη και η μουσική είναι του θείου μου του Αλέξη. Λιβωμένων Καρδόπων, δηλαδή καρδιά μου συνεφιασμένη. Για να κάνουμε και την επεξήγηση, τη μετάφραση. Λοιπόν, θες να σου πω λίγο το story, γιατί αξίζει να το πω. Θέλω το story πολύ, όταν μπήκαμε στο στούντιο να το γράψουμε. Θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, φεύγω από την Κοζάνη με τον πατέρα μου, πάμε στη Θεσσαλονίκη, παίρνουμε, τα λέω γρήγορα, παίρνουμε το θείο μου τον Αλέξη, πάμε στο στούντιο. Λοιπόν, θα γράψουμε το τραγούδι. Στη λύρα με συνόδευσε ο Γιάννης Σανίδης. Σπουδαίος μουσικός. Ναι, και είναι και από την περιοχή μας, έτσι. Λοιπόν, και την ηχογράφηση έγινε στο στούντιο του Μπάμπη του Γεμαντζίδη. Λοιπόν, γράφει ο Γιάννης, τελειώνει, εντάξει. Έμπειρος και μπαίνω εγώ να γράψω. Και με το που κάνω το πρώτο «Α» για να μπω στο τραγούδι, είναι ένας πατέρας μου και ένας θείος μου, σηκώθηκαν, σήκωσαν τα χέρια, κάνουν μια «Στοπ!». Αυτό ήτανε. Δεν έβγαινε φωνή με τίποτα. Λέω, τι έγινε τώρα, κάτι έκανε λάθος. Όχι έτσι, θα το πεις έτσι για να είναι σωστό. Λοιπόν, με τα πολλά το έγραψα. Σε πόσες ώρες? Πολλές. Πολλές. Έχεις αυστηρόκριτη. Νομίζω... Καλό προπονητή. Ναι, νομίζω πιο αυστηρός κριτής από όλους είναι η αδερφή μου. Η αδερφή σου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Να τη γνωρίσουμε, χορεύει κάπου, παίζει κάποιο μουσικό όργανο. Η αδερφή μου έχει εξαιρετική φωνή. Mm-hmm. Δεν τραγουδάει, έχει εξαιρετική φωνή. Και είναι χορεύτρια, ναι, στο Σύλλογο Ποντίων Αντάμμαν, εδώ στην Κοζάνη. Α, πολύ ωραία. Θα τους έχουμε σύντομα, άρα θα την γνωρίσουμε από κοντά, θα την βάλουμε να τραγουδήσει. Ετοιμάσου το μικρό της. Αθηνά λέγεται. Αθηνά, ετοιμάσου όταν ακούσεις πρόσκληση από το Like the Night Show στον Ποντιακό Σύλλογο του Αντάμμωμα, να έχεις κάνει πρόβα το καλύτερο σου τραγούδι. Θα έχουμε έτσι. Challenge εδώ. Ναι. Άρα η αδερφή, η πιο αυστηρή κριτής. Ναι, η αδερφή μου. Μάλιστα. Καλός προπονητής ο πατέρας. Σίγουρα καλός αρρωγός σε όλο αυτό. Ξέρεις, η ιστορία λίγο της οικογένειας των Μπαρχαριδέων ξεκινάει από τον παππού μου, τον Τάσο Μπαρχαρίδη, τον αδερφό του, τον Χρήστο Μπαρχαρίδη που βρίσκεται στην Αυστραλία, ο οποίος... Έχουμε και προπάπου. Βέβαια, προπάπου. Κάτσε, θα πάω. Ο οποίος παίζει και τραγουδάει και παίζουν και τα παιδιά του Λύρα και Αγγείο, ο Χαράλαμπος ο Παρχαρίδης, ο θείος μου και πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου και του θείου μου. Και πάμε ακόμα πιο πίσω, στον προπάπο μου, στον Στάθη τον Παρχαρίδη, ο οποίος μαρτυρίες, η καταγωγή μας είναι από το πρωτοχώρι Κοζάνης, είναι ο πατέρας μου, η μητέρα μου είναι από τον Τετράλοφο και για να μην αδικήσω και τα άλλα χωριά, κατά ένα τέταρτο είμαι από τα Αλωνάκια, όπως είπα, και από τον Πολύμηλο. Α, μάλιστα. Και μαρτυρίες για τον προπάπο μου, τον Στάθη, είχε το παρατσούκλι. Το παρατσούκλι μας στο πρωτοχώρι είναι του Γραντζά, έτσι λεγόμαστε. Mm-hmm. Λοιπόν, λένε πως όταν τραγουδούσε ο προπάπος μου, ό,τι δουλειές είχαν στο χωριό, ας πούμε, η γειτονιά, καθόντουσαν και τον ακούγανε. Οπότε η ιστορία ξεκινάει από εκεί, γενιά, φτάσαμε σε μένα, ελπίζω... Να συνεχιστεί. Και του θείου μου, του Αλέξη, τα ξαδέρφια μου, ο Θανάσης, και η Σοφία, δεν ξέρω, να συνεχίσουν και αύριο μεθαύριο. Είστε τόσο καλοί άνθρωποι. Έχω
συναναστραφεί με ανθρώπους ποντιακής καταγωγής, αλλά μέσα από αυτή την εκπομπή πραγματικά βγάζεται μια ανοιχτή ψυχή. Δεν είναι ότι, δεν ξέρω αν είμαστε καλοί ή κακοί. Είμαστε αληθινοί. Εγώ αυτό θα πω. Και παίζει σημαντικό ρόλο μέσα σε αυτόν τον χώρο το να είσαι αληθινός. Να σου πω κάτι. Μ' αγαπάς και με εκτιμάς για αυτό που είμαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν με εκτιμάς πάλι για αυτό που είμαι. Ο σεβασμός όμως μεταξύ μας υπάρχει, άσχετα αν δεν σε θέλω ή δεν σε θέλω. Να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σου κάνω καλό. Σ' αφήνω να χαράξεις τη δική σου την πορεία. Δεν σου κάνω και κακό όμως, γιατί στον χώρο μέσα παρατηρείται πολύ αυτό. Και μεγάλες, είναι κρίμα. Μεγάλες κουβέντες από ένα νέο άνθρωπο και αυτές είναι που μένουν εκτός όλων των άλλων. Πάμε λοιπόν στη συνεφιασμένη, ξεκινήσαμε τη συνεφιασμένη καρδιά. Ξάδερφε, να το παίξουμε. Σε δύο, ξάδερφε, δώσ' μου δύο λεπτά. Και τα επόμενα τέσσερα. Λοιπόν, και τα επόμενα τέσσερα θα πάμε στο ρυθμό τικ. Τα δικά σου επόμενα τέσσερα που έβγαλες. Να μην αφήσουμε τα τραγούδια τα υπόλοιπα παραπονεμένα. Ναι, λοιπόν, είχαμε Λιβωμένων Καρδόπων. Μετά έκανα με τον Βασίλη το Φωλίνα. Αν μου ξεφύγει κάτι, διορθώστε με. Έκανα το Σάτς, που πραγματικά έχει αγαπηθεί πάρα από όλο τον κόσμο. Μετά έκανα το Σέρτικον με τον Σωτήρη το Θεοδωρίδη, προσωπικό. Μετά έκανα με έναν μαθητή του Σωτήρη του Θεοδωρίδη, τον Νίκο τον Τζιτηρίδη, το Ανάθεμα τη Μαχαλάς. Και έχουμε και ένα με τον μπαμπά, το θείο τον Αλέξη και εγώ πάλι, το οποίο ήταν, λέγεται «Του στουδείτε τα μουράτια». Ήταν η ιδέα όλη, ήταν του πατέρα μου στο πώς να είναι το τραγούδι και οι στίχοι γράφτηκαν από τον Νίκο τον Σωτηριάδη από τη Σκήτη Κοζάνης. Επειδή γνωρίζουμε πως τα τελευταία χρόνια το ποντιακό τραγούδι μεταφράζεται και μάλλον φέρεται και μεταφρασμένο. Ξεχάσαμε και το ΕΓΑΠ. Έχεις δίκιο. Ναι. Το τελευταίο που έχουμε κάνει, που έχω κάνει με τον φίλο και συνεργάτη από την Δράμα, τον Αμπεσλίδη, τον Γιώργο, το ΕΓΑΠ. Όλα τα τραγούδια είναι στην ποντιακή διάλεκτο. Ναι, ναι. Δεν είναι κάποιο μεταφρασμένο. Όχι, όχι. Όλα είναι στα ποντιακά. Και όλο αυτό που γράφεται και που ερμηνεύεται με την συνοδεία της μουσικής προέρχεται από δικές σας ιστορίες, από βιώματα. Πού ακριβώς βασίζονται τα τραγούδια, τουλάχιστον τα δικά σου που έχεις συνθέσει και ερμηνεύσει τώρα. Σίγουρα επιλέγω να κάνω κομμάτια τα οποία και μουσικά με εκφράζουν, αλλά και οι στίχοι, ας πούμε, να είναι σε μένα, στα δικά μου τα δεδομένα, ξέρεις κάτι, ή ακόμα, αν θέλεις, στο τι περνάω εκείνη την περίοδο. Την περίοδο. Θεωρείσαι πιο πολύ ακουστικός ή χορευτικός τραγουδιστής, Στάθη, Τάσο? Θα πω και τα δύο, δεν ξέρω. Και τα δύο. Δεν έχεις κλείσει, δηλαδή, αν σου λέγανε φτιάξε μου ένα πρόγραμμα, να είσαι και ο μαέστρος του σχήματος, τι θα έβαζες περισσότερο ακουστικό? Όχι, όχι, θα το έπαιζα... 50-50? Θα το... Ναι, ναι. 50-50. Ναι, ναι. Δεν ξεχωρίζεις άρα. Όχι, όχι. Λοιπόν, τι έχει, θα ακούσουμε... Το καθένα έχει τη χάρη του. Σίγουρα. Έχει τη χάρη του και την ώρα του. Μες στη βραδιά. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θέλω σίγουρα ένα δικό σου. Θέλεις το Σάτς, θέλεις τη συνεφιασμένη το καρδιά, Σάτς, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα το παίξουμε παρακάτω με τα παιδιά, με τον Βασίλη και τον Υπέροχα. Σωτήρη. Τώρα, άμα είναι, θα μπούμε. Ξέρετε πώς θα το κάνουμε, να μπούμε με Λιβωμένων Καρδόπων. Με Λιβωμένων Καρδόπων. Έτσι. Αυτό. Σας ακούμε. Ορίστε. Πάμε. Σωτία με έρχουν τα λόγια και σωμάτια μη πονάς. Σωτία με έρχουν τα λόγια και σωμάτια μη πονάς. Εγάπη μόντες σε λες και φίλα πε σωστό. Εγάπη μόντες σε λες και φίλα πε σωστό μας. Ω, και εσύ που θεμπακίσαι, βαϊ λιβωμένον
κάρδο πομπλίεσαι και τελείσαι. Βαϊ λίγο μενόν κάρδο πομπλίεσαι και τελείσαι. Έλα, έλα. Και θυμούμε τα σιωρνέματα σκυλιά μ' τα φορμάσιας. Θυμούμε τα σιωρνέματα σκυλιά μ' τα φορμά. Τον φέγγον πως έτερναμε με το στερνό ψηράσιας. Τον φέγγον πως έτερναμε με το στερνό ψηρά. Ωι κι εσύ που δεν μπακίσαι βαϊ λιβωμένον κάρδο πονδύεσαι και τελεί. Βαϊ λιβωμένον κάρδο πομπλίεσαι και τελείσαι. Εθαρώ χαντιλιάς ναι με τα μαύρα τα μαλλίας. Εθαρώ χαντιλιάς ναι με τα μαύρα τα μαλλίας. Κι ο κόσμον όλιον σκουτούλι ζαρά συνεβονή. Κι όλιον ο κόσμον σκουτούλι ζαρά συνεβονίας. Ωι κι εσύ που δεν μπακίσαι βαϊ λιβωμένον κάρδο πομπλίεσαι και τελεί. Βαϊ λιβωμένον κάρδο πομπλίεσαι και τελείσαι. Ξαρ δεξιά ή και με και μουρδουλείς. Περό σύρα το ζεύρια το κάρδο πομφτυλάκης. Περό σύρα το ζεύρια το κάρδο πομφτυλάκης. Έλα πόδε δίζωσέ, εμορφός με λακρινή. Γερώντας με τα γυάλια, ελέψε κι ο ματιανή. Γερώντας με τα γυάλια, ελέψε κι ο ματιανή. Έλα κοκκινά! Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε μουσικά και φυσικά για ακόμη μία φορά για να μπορούμε να είμαστε εδώ στους δέκτες σας πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθειά μας και στηρίζουν τις βραδινές σας διασκεδάσεις. Δεν είναι άλλοι από το Δίχορδο Live, το κέντρο διασκέδασης στην πόλη της Κοζάνης όπου κάθε Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών σας περιμένει για να περάσετε πραγματικά εξαιρετικά με την συνοδεία εξαιρετικών φωνών από όλη την Ελλάδα. Όπως επίσης και τα παραδοσιακά προϊόντα, το Μαρκάτι, φρέσκο γάλα, αριάνι, γιαούρτι και πολλά ακόμη δικά μας κοζανίτικα παραδοσιακά προϊόντα που έρχονται στο καθημερινό σας τραπέζι με επιλεγμένα πρώτης ύλης, με επιλεγμένες πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς, παστεριώνονται, συσκευάζονται όλα εδώ στην πόλη μας, στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό
που διαθέτει η εταιρεία Μαρκάτη. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα κρασιά Local Wines με την ετικέτα του Μπλε Κόκορα, που αυτή τη φορά, όπως είδατε, δεν χρειάστηκε να πω καθόλου «Παναγιώτη, φέρε μου ένα ποτήρι κρασί». Το είχε έτοιμο και φυσικά γι' αυτό συμβάλλει ο Μπλε Κόκορας, όπου έχει κωδικούς λευκού και κόκκινου κρασιού, Σαβινιόν Μπλάνκ, Συνόμαυρου. Ένα συνδυασμό που δίνει έτσι ένα πολύ ωραίο φρουτώδες αποτέλεσμα. Οι κωδικοί του κόκκινου κρασιού αποτελούνται από ποικιλίες Ξινόμαυρου και Σιράχ. Αυτός ο συνδυασμός στο συγκεκριμένο. Έτσι μια πολύ ωραία γεύση από έντονα όριμα φρούτα και πολύ γεμάτο άρωμα. Οριμάζει σε έναν χρόνο σε βαρέλια, δρύινα και μπορείτε να τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα στην πόλη της Κοζάνης. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κρυστάλ του Γεωργιάδη, Αφή Γεωργιάδη, όπου η Κρυστάλ σου δίνει την ευκαιρία να ψωνίσεις εύκολα, γρήγορα και πολύ οικονομικά. Είτε από το φυσικό κατάστημα, είτε διαδικτυακά από το www.crystal.com.gr. Τι βρίσκεις εκεί? Τα δική του παραγωγή πολύ φημισμένα αλάτια. Τα ελληνικά αλάτια, φιάλες υγραερίου, αλλά και πολλά ακόμη είδη διατροφή σε καταπληκτικές, όπως σας είπα, τιμές. 42 χρόνια έχουν χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους εσάς τους καταναλωτές και φυσικά εκτείνονται σε όλη την Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, στην Καστοριά, στην Φλόρινα και μέσα από το διαδίκτυο σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Από το 1978, όπου έχει κάνει και την είσοδο στο χώρο των τροφίμων του Γενικού Εμπορίου, αντιπροσωπεύει πλήθος εταιριών. Κρυστάλ, All Markets, Αφή Γεωργιάδη. Εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι και σε μια επιχείρηση η οποία είναι άμεσα συσχετισμένη με την συγκεκριμένη εκπομπή. Ο Τοχιώτης, το 1982, ο Ιωάννης Χιώτης, ένας πολύ δραστήριος, ιδιαίτερα ευφυής και διορατικός άνθρωπος, αυτός εγκληματίας και εργασιομάχος. Ο Ιωάννης Χιώτης διακρίθηκε στον χώρο του αυτοκινήτου. Ξεκίνησε λοιπόν με την αγάπη του για το αυτοκίνητο και έκτισε μία επιχείρηση που τώρα τη συνεχίζουν τα παιδιά του. Η Πέννη, ο Νίκος και η μικρή Ιώτα. Σκοπός φυσικά της εταιρείας είναι να προμηθεύει σε όλους σας άριστης ποιότητας αυτοκίνητα, καινούργια και μεταχειρισμένα, μια γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων. Βρίσκεται στην οδό Λαρίσης 3, στην πόλη της Κοζάνης, όπου εκεί και το άρτια καταρτισμένο προσωπικό βρίσκεται στη θέση να σας εξυπηρετήσει και να ανταποκριθεί σε όλες σας τις ανάγκες. Συμμετέχουν σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και φυσικά το όνομα Χιώτης, Ιώτο Χιώτης, αποτελεί από μόνο του εγγύηση στο χώρο του αυτοκινήτου. Οι εγκαταστάσεις 1.800 τετραγωνικών μέτρων ανταποκρίνονται και φυσικά είναι σχεδιασμένες για να εξυπηρετήσουν κάθε πελάτη και κάθε σας ανάγκη. Όλα τα αυτοκίνητα πλήρως ελεγμένα από μηχανικούς και φανοβαθέα τηρώντας όλες τις προδιαγραφές. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης και την αλυσίδα καταστημάτων της Welcome Stores, Ιωαννίδη, σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Και φυσικά να πούμε πως έρχεται η Black Friday. Μείνετε συντονισμένοι, επισκεφτείτε τη Welcome Stores, κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και ό,τι άλλο χρειάζεται για τον εξοπλισμό σας στο σπίτι, για να κερδίσετε από τις σούπερ προσφορές της Black Friday που θα ξεκινήσουν και κάποιες μέρες πριν. Θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Φυσικά βλέπετε στο background μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αφιέρωμα στο ποντιακό τραγούδι. Μπορεί τώρα να μην τα έχουμε μαγειρέψει, γιατί οι υποφαινόμενοι δεν χαρακτηρίζονται για τις ποντιακές μαγειρικές τις ικανότητες, αλλά η Τασούλα μου έφερε και πίτες για περέκ, αλλά και όλα τα ζυμαρικά τα οποία χειροποίητα τα φτιάχνουν στην βιοτεχνία τους και τα πουλούν στην Αριστοτέλους, εκεί στην Λαϊκή Αγορά, στην πόλη της Κοζάνης. Αλλά για όσους μας παρακολουθείτε εκτός Δυτικής Μακεδονίας και εκτός Κοζάνης, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και διαδικτυακά να έρθουν στο χώρο σας. Μα γι' αυτό μιλήσαμε για διατροφή, αλλά θα πρέπει να καθαρίσουμε και το αυτοκίνητό μας. Και εγώ θα σας το καθαρίσω πολύ εύκολα και γρήγορα και πολύ οικονομικά, με 5 κιόλας ευρώ. Όχι ακριβώς εγώ,
εσείς. Ή μάλλον όχι και ακριβώς εσείς, με τη βοήθεια του Άλτο Καργός, του Κώστα του Πιπερίδη, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει δημιουργήσει μια υπέροχη μονάδα αυτόματου πλησίματος του οχήματός σας, με τα πιο σύγχρονα μέσα και με πολύ οικονομικές τιμές. Βρίσκεις και αξεσουάρ για να εφοδιάζεις το αυτοκίνητό σου, αρωματικά και πολλά ακόμη. Φυσικά και εκεί υπάρχει κατάρτιση και εξοπλισμός και επαγγελματισμός και να ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που συμβάλλουν στο πέρας και αυτής της εκπομπής. Και πάμε να γυρίσουμε την κάμερά μας. Έχουν έρθει και ο κύριος Φωλίνας και ο κύριος Θεοδωρίδης στην παρέα μας με το ούτι. Με το αγγείο. Με το αγγείο. Το ούτι είναι άλλο. Το ούτι είναι άλλο. Μα τα είπα τόσο καλά μέχρι τώρα. Γιατί? Μας μάτιασε ο Τόλης. Ο Τόλης ετοιμάζεται. Κοιτάει πίσω από τις κάμερες και με έχει αγχώσει. Έχει αγχώσει και εσένα ο Τόλης, ναι, ναι. Έμενε λίγο μπλε ο κόκορας με αγχώσει, να σου πω την αλήθεια. Και νομίζω και το Νταούλη μου έχει αγχώσει λίγο μπλε ο κόκορας. Καλός είναι ο μπλε ο κόκορας. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Κάποιος άλλος που δοκίμασε μπλε κόκορα εδώ στην παρέα? Τίποτα. Το ντραμς δοκίμασε μπλε κόκορα. Υπέροχα. Ντραμς δοκίμασες μπλε κόκορα. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα, τόσο για το Ποντιακό τραγούδι, όσο και για τον Τάσο μας. Λοιπόν, πέντε τραγούδια, πέντε παιδιά θα πω εγώ στην ουσία, γιατί γίνανε έτσι, είναι οικογενειακή υπόθεση, τα οποία έχουν οπτικοποιηθεί κιόλας. Έχεις κάνει κάποιο βίντεο κλιπ για κάποια τα τραγούδια σου? Ναι, όλα υπάρχουν στο κανάλι μου στο YouTube. Έχουν και εικόνα. Οπότε είναι οργανωμένη η δουλειά. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας βλέπουμε και τα τηλέφωνα που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί σας και να έρθουν σε συνεργασία και να σας καλέσουν στο χώρο τους. Παρασκευές, Σάββατο ή ανεξαρτήτου μέρας? Ανεξαρτήτου μέρας, αλλά αυτό που είπα πριν, η σωστή μεθοδολογία και για να είμαι εντάξει και στις δύο μου τις δουλειές, προσπαθώ να το οργανώσω την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Τάσο, ποιος ήταν αυτός ο προορισμός που σε άγγιξε περισσότερο στα 13-14 χρόνια της ερμηνευτικής πορείας? Ήταν κάποια πόλη του εσωτερικού της Ελλάδος, ήταν κάποια χώρα του εξωτερικού, κάποια πόλη του εξωτερικού? Κάθε ταξίδι που κάνω, είτε αυτό είναι στο εξωτερικό, είτε είναι εντός Ελλάδας, είναι μοναδικό και έχει να μου προσφέρει διαφορετικές εμπειρίες. Σίγουρα μοναδικό ήταν το ταξίδι στην Αμερική, αλλά κάθε προορισμός έχει να σου προσφέρει και έχεις να πάρεις είτε από τους ανθρώπους, είτε από το ταξίδι, είτε τις συναναστροφές που κάνεις περιμένοντας το αεροδρόμιο, έρχοντας σε επαφή με άλλους ανθρώπους, με άλλους λαούς πολλές φορές. Έτσι, έχεις να πάρεις μοναδικά πράγματα. Σαν εκπρόσωπος του Ποντιακού τραγουδιού, πώς νιώθεις όταν αγκαλιάζει ο κόσμος όλο αυτό? Λέγαμε λοιπόν και στην αρχή πως τα δύο τελευταία χρόνια η επιστροφή στην παράδοση και των νέων αποτελεί έτσι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο και κάτι που μας έχει προξενέσει ενθουσιασμό και μας κάνει και εντύπωση θετική φυσικά. Όλο αυτό που κάνεις, που πηγαίνεις και ερμηνεύεις, γιατί είναι δύσκολο. Δεν ερμηνεύεις την ελληνική, στην γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Για μας, και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό και για τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, λόγω του τρόπου με τον οποίο μεγαλώσαμε, η ποντιακή διάλεκτος μας βγαίνει αυθόρμητα. Οπότε για μας δυσκολία σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει. Τώρα, αυτό που κάνουμε και είμαστε, θέλω να πιστεύω, όλοι μας συνειδητοποιημένοι σε αυτό που κάνουμε, θέλοντας να μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά που έχουμε πάρει εμείς από τον πατέρα μας, από τους παππούδες μας, έτσι είμαστε υποχρεωμένοι, η νεολαία όλη αυτή που κατακλείζει είτε τα νυχτερινά μαγαζιά, είτε τους χορούς, τις εκδηλώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να την δείξουμε το σωστό δρόμο στην ποντιακή μουσική. Είμαστε υποστηρικτές
της παράδοσης. Της παράδοσης, της εξέλιξης της παράδοσης, όχι της αλλίωσης όμως. Υπάρχει διαφορά. Πολύ σημαντικό. Πλέον η ποντιακή μουσική και το ποντιακό τραγούδι βρίσκεται σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, αποτελεί χαρακτηριστικό του προγράμματος. Και μεγάλοι Έλληνες λαϊκοί και μοντέρνοι τραγουδιστές βάζουν στο πρόγραμμά τους μέσα έστω 1-2 ποντιακά τραγούδια. Όλο αυτό ανταμείβει τους κόπους σας. Νιώθετε περήφανοι που πλέον τα τραγούδια που εσείς αποκλειστικά λέτε μπαίνουν σε πολύ μεγάλα προγράμματα και σε πολύ μεγάλα σχήματα και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Σαφώς και είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που συνάδελφοι από άλλα είδη μουσικής ερμηνεύουν και αυτοί οι δικά μας τραγούδια, όπως μπορεί να κληθούμε κι εμείς να κάνουμε σε μία βραδιά ή σε μία παράσταση. Έχεις τραγουδήσει σε παράσταση εκτός από ποντιακά και τραγούδια έτσι, άλλου τύπου? Τώρα καταλαβαίνω που το πας. Έχω τραγουδήσει, ναι. Έχεις. Έχω τραγουδήσει στο τσακί, το κέφι πάνω. Σε παρέα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα άλλα είδη παραδοσιακής μουσικής, είτε αυτά είναι ηπειρώτικα, δημοτικά, κρητικά, θραγιώτικα. Απλά, λόγω του ότι τραγουδάω ποντιακά, καμιά φορά αν πάω να πω κάτι άλλο, ναι, το λέω με τέτοιο χρώμα, ας πούμε, ποντιακό. Έτσι, οπότε, επειδή δεν θέλουμε ούτε να αλλοιώνουμε, ούτε να παραχαράζουμε κάτι σε άλλες παραδόσεις, έτσι. Το πρόγραμμά σου δηλαδή είναι καθαρά ποντιακό. Είναι καθαρά ποντιακό. Αν σε ρωτήσω ποιος είναι ο αγαπημένος σου λαϊκός, θα πάμε στο λαϊκό τώρα τραγουδιστή. Πάμε. Ποιον θα μου έλεγες? Σταμάτης Γονίδης. Σταμάτης Γονίδης. Από τους πιο καινούριους είσαι κοντά Οικονομόπουλο. Οικονομόπουλος, Βέρτης, Μαζωνάκης. Και Μαζωνάκης. Παπαμακαρίου. Ο Σιαδί μας χειροκροτάει από εκεί πίσω, γιατί είναι το στοιχείο του. Εσύ που είσαι, Παπαμακαρίου? Παντού, σε αυτά, επικροτής. Σε αυτό το ύφος. Θα κρατήσω το Σταμάτη Γονίδη, νομίζω. Και τώρα, επειδή εδώ πέρα κάνουμε και κάποια challenge, έτσι βάζουμε τους καλεσμένους μας και σε κάποιες δοκιμασίες, λέω εγώ πήγε τώρα. Πήγε τελικά εκεί που πήγε το μυαλό μου, ναι, ναι. Ένα γονίδι θα ακούσουμε από τον Τάσο τον Μπαρχαρίδη. Είπε κανείς όχι. Όχι. Δεν θέλει το κοινό. Έτσι, ένα λίγο. Ένα λίγο. Δεν ξέρω, το control τι μας λέει. Δεν θέλει το control. Ναι, ένα γονίδι, έτσι λίγο, για να ακούσουμε και αυτή την ωραία χρειά που έχεις. Ένα στα γρήγορα. Ένα στα γρήγορα, ναι. Λοιπόν, απαγορεύεται να λες πως μ' αγαπάς ακόμα. Φτάνει. Εγώ θέλω κι άλλο να σας πω την αλήθεια. Μετά. Αλλά θα ακούσουμε κι άλλα μετά. Το μόνο σίγουρο είναι πως υπάρχει μια σύνδεση και μια συνεργασία όλων των ειδών της μουσικής σήμερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κανείς καλλιτέχνης δεν θεωρεί τον άλλον υποδιαστερό. Και αυτό το πολύ μήνυμα σωστά με ενδιαφέρει να περάσουμε από εδώ πέρα. Το ότι κάνουμε ότι τραγουδάμε ποντιακά δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε κι άλλο είδος μουσική. Μπορούμε να παντρέψουμε όλες τις το μουσικές. Το έχουμε δει εξάλλου. Αρμονικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση. Τίποτε καλή άλλο. Διάθεση μεταξύ σας των τραγουδιστών, ερμηνευτών, των ποντιακών τραγουδιών υπάρχει συνεργασία? Ναι, βέβαια. Υπάρχει. Είστε πιο δεμένοι, γιατί είστε και λιγότεροι σε όλη την Ελλάδα. Είστε μετρημένα άτομα που εκπροσωπείτε αυτό το πράγμα. Πλέον ο ποντιακός ο χώρος έχει πάρα πολλούς και ειδικά νέους, οι οποίοι ασχολούνται είτε με το ποντιακό τραγούδι, είτε με κάποιο ποντιακό παραδοσιακό μουσικό όργανο, όμως είμαστε όλοι μία παρέα. Θέλεις, λόγω του διαδικτύου, του Instagram, του Facebook, του TikTok, γνωριζόμαστε, θέλεις είτε σε κάποιο ταξίδι, θα πάω στην Καβάλα, στη Δράμα, στην Αλεξανδρούπολη, θα έρθουν παιδιά, θα με γνωρίσουν, θα τους γνωρίζω εγώ ίσως από τα social, θα πάω να τους μιλήσω. Οπότε αυτό με το χρόνο έρχεται και κάνουμε και δενόμαστε και κάνουμε παρέες και δημιουργούμε φιλίες και σχέσεις. Και επειδή, ξέρετε, είπαμε, Βίκυ Γεροντίου στο control, μου λέει θέλει να ακούσει ποντιακό τώρα. Και έχει και επιθυμίες με τα όργανα που θα παίξουν και τώρα. Και έχει και επιθυμίες και με τα αγκία που έχουμε εδώ. Εγώ θα μείνω στην παρέα σας. Θα απολαύσω έτσι αυτό το ωραίο
πριβέ μαζί με τους τηλεθεατές μας πρόγραμμα. Και τι θα ακούσουμε τώρα? Σήμερα θα έχουμε μέσα. Θα έχουμε, εννοείται. Εννοείται. Θα παντρεύσουμε τώρα δύο αγγεία να παίζουν ταυτόχρονα. Είναι αυτό που λέμε ότι αν υπάρχει καλή διάθεση και θέληση γίνεται. Οπότε θα είμαστε στα τραγούδια σε ρυθμό τικ, θα έχουμε μέσα σάκ, θα έχουμε μέσα σέρτικον. Είναι δύο αγγειοπαίχτες οι οποίοι εγώ τους θεωρώ κορυφαίους. Ο ένας πρεσβεύει το παραδοσιακό ηχόχρωμα που πεζότανε στο χωριό τον Τετράλοφο, το αγγείο, και ο άλλος πρεσβεύει το παραδοσιακό ηχόχρωμα που πεζότανε στο χωριό το Πρωτοχώρι. Πάμε, αγόρια. Τα πάντα μόνο καράκα πάν.
φτάσω σαν πουλί ξέρω κοκκινής. Ήτι θα φτάσω σαν πουλί ξέρω κοκκινής. Αέτσενον πρόσωπος τα χίλια μοντές φιλής. Αέτσενον πρόσωπος τα χίλια μοντές φιλής. Φωνάζω σε, καντζιά θα φάζω σε. Σι κάπνου το τσάκωμα, εγώ θα πονεγάζω σε. Κάπνου το τσάκωμα, εγώ θα πονεγάζω σε. Ελάς, καντζιά θα φάζω σε. Είπι τα βγάζω σαν πουλίν ξέρω κοκκινής. Είπι τα βγάζω σαν πουλίν ξέρω κοκκινής. Αέτσενον πρόσωπος τα χίλια μοντές φιλής. Αέτσενον πρόσωπος τα χίλια μοντές φιλής. Βαρέα και γλυκέ. Πήγα χωρώνε χορέψεν, πήγα χωρώνε χορέψεν και πέρεν την καρδία, και πέρεν την καρδία. Έναν καιρό νε πέτανα, ετόξευα τα λίδια, ετόξευα τα λίδια. Έρθανε εδώ κανταφτερά, έρθανε εδώ κανταφτερά, φαρμάκερα μολύβια, φαρμάκερα μολύβια.
τι ήταν αυτό τώρα που έγινε εδώ πέρα και με βάλατε καθιστή. Καλά ήμουν από πίσω και χόρευα. Αυτά είναι γλέντια. Πρώτα απ' όλα, κύριε Θεοδωρίδη, κύριε Φωλίνα, τα συγχαρητήριά μου. Τι πνευμόνια πρέπει να έχετε, βρε παιδιά, για να το κάνετε αυτό το πράγμα. Να Τάσο... πω ένα γεγονός. Ναι. Φωλίνας. Ο Φωλίνας, εδώ. Έλα, έλα εδώ κοντά μας, έλα εδώ κοντά μας. Τον είχαν σταματήσει για αλκοτέστ. Έχει σταματήσει για αλκοτέστ το Φωλίνα, κάνεις λάθος. Ναι, τον είχαν σταματήσει. Κάνεις λάθος πρώτα απ' όλα για αρχή. Λοιπόν, το λένε φυσήξτε. Φυσάει ο Βασίλης, λέει φυσήξτε κανονικά κύριε. Βασίλη λέει είστε σίγουρος. Λέει τον αστυνομικό. Λέει είμαι σίγουρος. Το έκαψες. Και ο Βασίλης φυσάει και βγάζει το, εκείνο εκεί το όργανο, δεν ξέρω πού λέει. Βγάζει οθόνη πάνω 8888. Έχει και φωνή εκτός από τα πνευμόνια. Το κοιτάς, τυχώς, το κουνάει έτσι, εκείνο πάλι έκανε ήχο. Κάνει ο αστυνομικός, μωρέ μπράβο! Του λέω τώρα τι κάνω, λέει φύγε. Καθαρός. Εγώ ήμουν καθαρός. Το μηχάνημα δεν έβγαλε καθαρή. Πόση ώρα αντέχεις να το κάνεις αυτό? Το ρεκόρ μου. Ναι. Είναι 12 ώρες. Συνέχεια να φυσάς. Πρέπει να ρωτήσεις τον Νίκο τι έχει τραβήξει μέχρι να μάθω εγώ αγκείο. Ο Νίκος είναι ο Κοκκινίδης. Ναι. Τα σπίτια μας στο χωριό είναι δίπλα-δίπλα. Ναι. Πόσα βράδια κάνατε να κοιμηθείτε? Κάτι επικάξει πνήματα κάθε πρωί. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και στο Θεοδωρίδη από το Πρωτοχώρι. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι εδώ πέρα τα παιδιά είναι, λες, έχουν βγει και από καλεστία, έτσι. Δεν ξέρω. Έτσι είστε όλοι πόντι. Μήπως αρχίσω να κάνω βόλτα στα ποδιακά χωριά. Να το σκεφτώ λίγο. Ευχαριστούμε. Όχι, πραγματικά. Έχετε απίστευτα ωραίες φυσιογνωμίες, τρομερή ενέργεια και φαίνεστε και δυνατά παιδιά. Τώρα, σε όλα αυτά, το μικρό σου θύμισε μου, ο Βασίλης, μπράβο, ο Βασίλης μας είπε για το πώς δυσκολεύει ή όχι το όργανό του. Εσύ θεωρείς ότι είναι, δυσκολεύεσαι γενικότερα, είναι πιο δύσκολο το να τραγουδάς ποντιακά από ότι οποιοδήποτε άλλο είδος? Δεν γνωρίζω να σου πω για οποιοδήποτε άλλο είδος, γιατί δεν τραγουδάω κάτι άλλο. Σίγουρα όμως, τα παιδιά έχουν σωματική κούραση, έτσι. Εμείς που τραγουδάμε είναι εντελώς διαφορετικά, γιατί κουράζει τη φωνή. Mm-hmm. Οπότε σκέψου να έχεις 2, 3, 4 συνεχόμενα βράδια. Αν κλείσει, ας πούμε, το εργαλείο με το οποίο δουλεύεις, είναι δύσκολο. Οπότε υπάρχουν κάποιες τεχνικές, υπάρχουν κάποια, ας πούμε, κόλπα, επέτρεψέ μου να πω, τα οποία μας βοηθάνε να κρατάμε την φωνή ξεκούραστη, ώστε και να είμαστε αποδοτικοί στη βραδιά και να μπορέσουμε να βγάλουμε τις 2, 3 ή 4 βραδιές που έχουμε, συνεχόμενες. Θα χρειαστώ και λίγο τη βοήθεια του κυρίου Στάθη. Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα που χρησιμοποιούν οι ερμηνευτές των τραγουδιών του Πόντου σε σχέση με τα άλλα τραγούδια? Ναι, ο τρόπος που τραγουδάνε είναι ο ίδιος ή έχει κάποιο... Κοίταξε, η βάση... Εγώ, παράδειγμα, σας ακούω διαφορετικά. Είναι ναι. Σαν να... Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ακριβώς. Το σπάσιμο της φωνής... Ναι. Είναι διαφορετικό. Από τα άλλα είδη. Ακριβώς. Είναι αυτό το διαφορετικό που ακούω σε αυτούς τους ερμηνευτές. Το οποίο το μαθαίνεις ή πρέπει να το έχεις και λίγο έμφυτο? Πιστεύω είναι εμφυτό, αλλά αν ασχοληθείς, σίγουρα θα το μάθεις και αν δεν το καταφέρεις το 100% θα είσαι κοντά, θα το προσεγγίσεις. Θέλω να μου πεις τώρα ποια είναι η στιγμή που σε δυσκόλεψε πιο πολύ σε όλα αυτά τα χρόνια που τραγουδάς. Θα την πω εγώ. Έλα. Ναι. Ναι, συγγνώμη. Βασίλη. Λοιπόν, κάποια στιγμή... θα το πω. Κάποια στιγμή κάναμε... ένα ταξίδι στην Κρήτη με τον Τάσο. Είχαμε πάει με το Σύλλογο Κρητών Κοζάνης και με την Εύξενο Λέση Κοζάνης από εδώ για κάποια γυρίσματα εκεί, για κάποια μελοποίηση του δίσκου της Φεστού. Είχε κάνει ένα έργο εδώ ο κύριος Γιάννης Χαμιζίδης και το οποίο μέσω του ΤΕΗ τότε χρηματοδοτήθηκε για να γίνει βίντεο κλιπ, να γίνει αυτή η δουλειά. Ο Τάσος κλείθηκε
να τραγουδήσει αρχαία. 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 Ω, παν μήτυρ. Τα είπα. Τόσο πολύ δεν έχω διαβάσει μέχρι και σήμερα. Ναι, ήταν κάποια στα μετάφραση. Αρχαία. Ναι. Okay. Η μουσική σου θέλει challenge, λέει, να τραγουδήσεις και στα αρχαία. Κοίταξε, Βίκη, μη μουσικώσεις πάλι τα χέρια. Όχι, που, βασικά δεν μπορώ τώρα να το κάνω. Θυμάμαι την περίοδο εκείνη που δουλεύαμε για αυτή τη δουλειά. Οι πρόβες μου, ας πούμε, και οι συναντήσεις με τον κύριο Γιάννη ήταν καθημερινές και μπορεί να τρώγαμε και 2-3 ώρες για δύο κομμάτια, έτσι. Μάλιστα. Εκεί. Στη νύχτα, κάποια στιγμή που να είπες, μετά από αυτό δεν ξέρω αν θέλω να ξαναβγω να τραγουδήσω, ή που δυσκολεύτηκες, είτε γιατί εσύ δεν ήσουν καλά ψυχολογικά, είτε γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά στη βραδιά. Στη νύχτα δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε κάτι και πλέον, γιατί άνθρωποι είμαστε, έτσι. Και αυτό που δηλαδή προσπαθώ να κάνω όταν τραγουδάω, είτε είμαι κουρασμένος, είτε είμαι στεναχωρημένος, είτε είναι να δεχτώ όλη αυτή τη θετική άβρα που παίρνω από το κοινό για να μπορέσω να βγάλω τη βραδιά. Έχεις κλάψει σε τραγουδί? Αυτό έχω, όχι, βασικά δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου. Είναι η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με ένα γεγονός που ζήτησε μία κοπέλα προτού, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω, γι' αυτό λίγο έτσι κοντοστέκομαι, προτού φύγει από κοντά μας, να τραγουδήσω το Σάτ, ήταν το αγαπημένο τραγούδι, και ζήτησε προτού, ας πούμε, φύγει από τη ζωή, ναι. Ναι, εκείνη την ώρα, να πω εγώ το τραγούδι, να το τραγουδήσω. Αυτό ήταν το, δηλαδή μετά από αυτό, τώρα, εντάξει, δυσκολίες αντιμετωπίζουμε στις βραδιές, το ένα στο άλλο, αλλά αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Και ένα γεγονός που δεν συμβαίνει συχνά και που πρέπει να έχει σημαδέψει και την πορεία σου και τιμητικά και συγκινητικά ταυτόχρονα. Και αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ήταν δύσκολο, εντάξει, δεν μπορώ να το περιγράψω και απλά ήταν δύσκολο. Σήμερα πολύ. Δεν δυσκολευτήκατε καθόλου, γενικότερα, ε? Όχι, καλά δεν πήγε? Πιστεύω καλά. Πάει πολύ καλά. Πάει καλά. Περιμένω να έρθει ο Τόλης. Ωραία, γιατί ήρθε η ώρα να δυσκολευτούμε. Ωραία. Ήρθε η ώρα να δούμε αν μπορούμε να δυσκολέψουμε τον Τάσο Παρχαρίδη και τους μουσικούς του. Παρακαλώ. Τόλη, σε βλέπω πίσω, χορεύεις, τραβάς βίντεο, αναρωτιέσαι. Ήρθα κι εγώ. Με τις ζεστές μου ερωτήσεις. Το ζεστές είναι μετάφραση. Μάλιστα. Πες μου πρώτα απ' όλα πώς σου φάνηκε εδώ πέρα ο Τάσος και τα παιδιά. Ναι, μου άρεσε πολύ. Κοίτα, εγώ γενικά δεν ακούω ποντιακά να κάτσω να βάλω ακουστικά να ακούσω. Αλλά όταν τα ακούω, μου αρέσουν. Mm-hmm. Και πριν, το πρώτο τραγούδι που είπες, Τάσο, είπες εσύ κάποια τραγούδια, λες, συγκινούν. Εμένα ανατρίχιασε εκείνο το τραγούδι, το πρώτο που είπες. Το πρώτο τραγούδι το πρώτο που είπες. Είναι. Ναι, το εγωμόθα είναι το μάτια. Ανατρίχιασα. Είναι από τα πρώτα τραγούδια που άκουγα από τη στιγμή που ξεκίνησα να ακούω ποντιακά. Και σου άρεσαν πολύ. Και έχει φτάσει στις μέρες μας να τραγουδιέται από όλους τους πόντιους καλλιτέχνες και συναδέρφους. Έχεις κάποιο πρότυπο μεγάλο σας με κάποιον που τον άκουγες και έλεγες ότι και να έχεις και επιρροή από αυτόν όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα? Σίγουρα τα πρότυπά μου στην ποντιακή μουσική είναι ο πατέρας μου και ο θείος μου. Και όχι λόγω της οικογένειας. Της οικογένειας, ναι. Πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικές φωνές, ο πατέρας μου και ο θείος μου. Και είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες και προσωπικότητες πάνω στο πατάρι. Πιστεύω, αρχικά, είμαι πολύ χαρούμενος που είναι αγαπητοί στο κοινό. Και όπου πηγαίνω, δηλαδή, ακούω, δεν με ενδιαφέρει άμα τους αρέσει τον κόσμο πως τραγουδάνε ή όχι. Αυτό το βάζω δεύτερο. Είναι αγαπητή ως χαρακτήρες και ίδιο. Οπότε, σίγουρα, πρότυπά μου είναι ο πατέρας μου και ο θείος μου και πιστεύω σε αυτό που είπα πριν, ότι είναι δύο διαφορετικές φωνές. Αν τους μελετήσεις και κάνεις ένα πάντρεμα των δύο, θα βγει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα.
Σίγουρα. Θα στήσουμε μια εκπομπή, κύριε Στάθη. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον Αλέξη. Αλλά θα είμαι εγώ πίσω από την κάμερα και θα το σηκώνεις και θα κατεβάζεις χέρια. Θα το γυρίσουμε. Λοιπόν, ωστόσο, ακούω όλους τους πόντιους τραγουδιστές, είτε είναι παλαιότερης γενιάς, είτε είναι και της δικής μου, γιατί πιστεύω πως ο καθένας έχει να σου δώσει κάτι. Αυτό το κάτι, βέβαια, δεν το παίρνω και το μιμούμε, έτσι. Μου αρέσει κάτι, το δοκιμάζω στη δική μου προσωπικότητα, στο δικό μου τρόπο τραγουδιού και το βγάζω προς τα έξω. Αν είναι αρεστό, καλώς. Αν δεν είναι αρεστό, το απορρίπτω. Ένα είναι αυτό. Και ένας μεγάλος πόντιος τραγουδιστής, τον οποίο θαυμάζω και είμαι φανατικός οπαδός του, είναι ο αείμνηστος Θόδωρος Παυλίδης, έτσι. Βέβαια, έχει αφήσει άξιο συνεχιστή το γιο του, τον Στάθη τον Παυλίδη, που, εντάξει, τον θαυμάζω, γιατί ήταν μοναδικός και η φωνή του και η τεχνική του ήταν τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα να αφήσουμε το δικό μας καλεσμένο στα χέρια του Τόλι Τσιρούδη, μάλλον στις διαθέσεις του Τόλι, για να κάνει αυτό το top 5, ας πούμε, των διαφορετικών ερωτήσεων. Ναι, Λίτσα, γιατί όλα τα σοβαρά τα είπατε. Α, είπαμε τα σοβαρά. Τώρα είναι και αργά, τι ώρα έχει πάει. Έχει περάσει. Είναι κατάλληλη ώρα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα. Εμείς έχουμε πάρει και από άλλες συνεντεύξεις από πιο άλλους τραγουδιστές άλλης κατηγορίας, πιο pop, πιο λαϊκούς, που είναι πιο δημοφιλείς και οι θαυμάστριες εκδηλώνονται κάπως παραπάνω. Ήθελα να σε ρωτήσω σε σένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα φύγω. Οι θαυμάστριες. Σε τι βαθμό εκδηλώνονται και σώτης που πας σε συναυλίες, σε διάφορα μαγαζιά και αν σου εκδηλώνονται. Σε τι βαθμό εκδηλώνονται, το πάμε να αρχίσουμε έτσι και θα δούμε μετά. Οι γυναίκες είναι... Υπάρχουν και τι κατηγορίες ηλικίας είναι. Άφες και ηλικίες είναι. Τώρα ρε Τόλι, δεν τελειώνουμε. Είναι το κοντρόλ. Σίγουρα. Λοιπόν, ναι, τι λοιπόν, πες, ναι, τι έχεις. Κοίταξε, σίγουρα υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Και σε εσένα. Ναι. Ναι, σε εμάς δεν υπάρχουν τόσο σε μεγάλο βαθμό. Το να σε κοιτάξει, το να σε φλερτάρει μια κοπέλα, όχι μόνο τον τραγουδιστή, αλλά είτε είναι ο Λιράρης, είτε είναι ο Αγγιοπαίχτης, είτε είναι ο Ντάουλτζης, είναι πολύ γοητευτικό, έτσι. Απλά, με τον τρόπο σου, χωρίς να θέλεις να προσβάλλεις κάποιον, να πεις ότι ξέρεις κάτι, μέχρι εκεί. Αυτό κατά τη διάρκεια που τραγουδάς ή και μετά. Και κατά τη διάρκεια που τραγουδάς, θέλω τον Θεοδωρίδη εδώ κοντά μου από πίσω και θέλω να κάνεις... Δεν μπορώ να καταλάβω ο Σωτήρης γιατί γελάει. Μία κάμερα. Λίγο να τον πάρουμε λίγο. Μία κάμερα στο Σωτηράκι μας να δείχνουμε τις εκφράσεις του Σωτήρη την ώρα που απαντάει ο Τάσος. Αυτό θέλω και δεν χρειάζεται η εκπομπή που φεύγει μετά μόνη της. Ναι, γιατί γελίτσα και μετά. Ας πούμε κάποιος με τα βλέμματα και αυτά, αλλά μετά μπορεί να πάει στο καμαρίνι. Είναι ένα εμφανίσιμο παιδί και νομίζω ότι ιδίως... Και σε κάποιες γυναίκες το μουστάκι, Λίτσα, δεν ξέρω, αναστατώνει, δεν ξέρω. Αναστατώνει. Έτσι έχω μάθει. Δεν έχεις αφήσει όμως, δεν έχεις αφήσει εσύ. Κοίταξε, σίγουρα πρέπει, όχι πρέπει και θέλω και μ' αρέσει να είμαι και ευγενικός και κοινωνικός με όλους, έτσι. Απλά... Αλλά δεν θες να πας λίγο παραπάνω. Είναι... Και αν θέλω, θέλουν, δεν και αν θέλω να πάω παραπάνω, ας πούμε το φλερ, το έρωτας, η αγάπη, πιστεύω είναι ό,τι πιο όμορφο συνέστημα υπάρχει στη ζωή. Να γίνεται με όμορφο και σεβαστό τρόπο. Κακά τα ψέματα, στις μέρες μας συναντάμε κάποιες χειδαιότητες, έτσι, ας το πω. Okay, τα διαχειριζόμαστε και αυτά. Και να μου πεις τη διαφορά μεταξύ στις θαυμάστρες εδώ στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Τι διαφορά υπάρχει. Με ρωτάς τώρα συγκεκριμένα για τη Γερμανία, γιατί. Στη Γερμανία, γιατί εκεί η Λίτσα και τα κόλλησα. Ξέρετε, τους άντρες εκεί είναι πιο ψυχροί. Ναι. Τα βλέπουν εδώ τον Τάσο, έτσι, που είναι θερμός, Έλληνας με τον Στάκη. Βλέπουν και τον Νίκο τον Κοκκινίδη, βλέπουν και τον Στήρ τον Θεοδωρίδη, βλέπουν και τον Βασίλο Φωλίνα και τα παιδιά. Λοιπόν, πώς είναι το κοινό εκεί, σαν κοίταξε, εκδήλωση. Είναι το ίδιο.
Δηλαδή δεν βλέπεις διαφορές. Δεν, όχι, όχι. Ό,τι συναντήσουμε εδώ, θα το συναντήσουμε και εκεί. Είναι πιο συγκρατημένες, γιατί στο εξωτερικό είναι λίγο... Κοίταξε, εντάξει, δεν μου έχει τύχει... Θα μου φάσω όλη την εκπομπή τώρα με τις θαυμάστριες του. Όχι, όχι, δεν μου έχει τύχει να ανέβει και κάποια πάνω να με σκίσει κάνα πουκάμισο, κάνα μπλουζάκι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είμαστε, γι' αυτό είπα πριν, είμαστε σε νορμάλ επίπεδα και όχι τόσο ακραία όπως βλέπουμε, ας πούμε... Στους πιο λαϊκούς, στους pop, ναι, γι' αυτό ήθελα να μάθω. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν θα σε ρωτήσω αν έχεις σχέση, δεν θα σε ρωτήσω, μην απαντήσεις. Απλά αν είχες, θα ζήλευε η σχέση σου με κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Θέλετε να έρθείτε να τα πείτε σήμερα. Λοιπόν... η ζήλια είναι... Αν δεν εμπιστεύεις τον άνθρωπο. Είναι εύκολο, γενικότερα. Κοίταξε, όχι, δεν είσαι είναι ένας εύκολο. Άνθρωπος δεν που είναι εύκολο και το καταλαβαίνω. Που δουλεύεις βράδυ, που βγαίνεις σε μια πίστα, που από κάτω μπορεί οι να... Οι πειρασμοί είναι πολύ. Ναι, 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 το καταλαβαίνω το και είσαι, το δέχομαι και το σέβομαι. Από ό,τι γνωρίζω, είσαι ένας άνθρωπος που εμπνέει σε εμπιστοσύνη στον σύντροφό σου. Σου είπα στην αρχή ότι είμαστε αληθινοί. Μπράβο. Είμαι αυτός. Με δέχεσαι για αυτό που είμαι. Σε σέβομαι και με σέβεσαι. Το να ζηλέψει η κοπέλα μου, η γυναίκα μου, μέχρι το σημείο, ή να ζηλέψω εγώ τη γυναίκα μου και την κοπέλα μου, έτσι, μέχρι το σημείο που προκαλεί γοητεία των άλλων, είναι το τέλειο. Είναι το τέλειο. Με κάνεις και αισθάνομαι μοναδικός, σε κάνω και αισθάνεσαι μοναδική. Από εκεί και πέρα, όταν φύγουμε από αυτό το επίπεδο, αρχικά κάνουμε κακό στον ίδιο μας τον εαυτό και κατ' επέκταση στη σχέση μας. Πάμε, έχεις άλλες τρεις ερωτήσεις. Πιστεύω μέχρι τώρα θα πάω πολύ καλά. Ωραία. Τον έχω κομπλάρει, κοίταξε, βλέπεις, έχει κομπλάρει. Έχει αλλάξει τώρα το... ναι, θέλω να ρωτήσω για τον ντύσιμό σου στην πίστα, είναι συνήθως τα μαύρα. Γιατί όλοι, αγαπώ το total black, ας πούμε, έτσι, είναι ιδέα. Έχετε ενδυματολόγους ή είναι προσωπικό σου γούστο αυτό που βγάζεις προς τα έξω? Ενδυματολόγους. Εγώ, παιδιά, με το... Γιατί το παντελόνι είναι πολύ ωραίο, γιατί σε πουστενώνει προς τα σωλήνα. Δεν το έχω καθόλου, δηλαδή. Και δεν μ' αρέσει κιόλας να πάω για ψώνια. Πώς να σου το πω. Αντίθετα, ο πατέρας μου είναι... σε αυτά είναι ειδικός, πώς να σου πω. Κύριε Στάθη, να σας πω. Κύριε Στάθη, η αλήθεια αυτή είναι. Δεν το έχω καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου. Είμαι από τους άντρες που θέλω αυτό, το δοκιμάζω. Το παίρνω, φεύγω. Δεν μπορώ αυτό το πάμε σε αυτό το μαγαζί, πάμε σε αυτό το μαγαζί, πάμε σε εκείνο το μαγαζί. Δεν το μπορώ. Ωραία. Όσον αφορά το γυμναστήριο, πας γυμναστήριο, γυμνάζεσαι? Ναι. Προτού... Εδώ. Προτού... Γυμνάζεσαι και τρως. Ναι. Είναι και τα δύο, μάλλον γι' αυτό γελάει. Ναι, ναι. Όχι, τι, ψέματα να πούμε. Και γυμνάζεσαι. Προτού ασχοληθώ με το τραγούδι, μέχρι τα 17 μου έπαιζα ποδόσφαιρο. Μετά ξεκίνησα το γυμναστήριο. Τέλος πάντων, τώρα έχει αρκετά χρόνια ασχολούμαι με μια πολεμική τέχνη. Καθαρά για θέμα γυμναστικής, ας πούμε, γιατί μου αρέσει πολύ. Όχι το εκβοντό, το άλλο που είχα πάει εγώ μια φορά και είχα πιαστεί. Ασχολούμαι το kickboxing. Α, όχι. Ναι. Απλά είναι καθαρά θέμα γυμναστικής. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο αθλητισμός. Και θα βγω να τρέξω και θα πάω στο γυμναστήριο και γενικά είμαι της γυμναστικής. Απλά είμαι και του φαγητού. Και... ναι, του φαγητού. Ναι, μ' αρέσουν πολύ οι σοκολάτες. Δεν βάζεις, αλλά... Τι ζώδιο είσαι? Είμαι Παρθένος. Παρθένος, κάτι με τάβρο έχεις μέσα. Πάμε και τελευταία ωραία ερώτηση πριν έρθει ο κύριος Στάθης εδώ και μας διακόψει. Αν έχεις τατουάζ ή αν δεν έχεις, αν θα έκανες? Δεν έχω. Θα κάνω όμως. Σκέφτεσαι να κάνω? Όχι, σκέφτομαι, έχω πάρει την απόφαση. Μπορείς να μας πεις τι σε ποιο μέρος? Ναι. Ή και τι και πού? Θα είναι διακριτικό. Ναι. Και θα το κάνω με τους δύο μου κολλητούς, ας πούμε. Θα κάνετε κάτι... το ίδιο? Ναι, είναι κάτι συμβολικό χέρι για μας. Εγώ στο χέρι θα το κάνω. Γιατί άλλο που θα το κάνω? Μπορεί να το κάνω στην πλάτη, ξέρω. Τι να σου πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, πολύ χαχαχαχαχα εδώ πίσω. Πώς σας φάνηκαν οι ερωτήσεις μου? Πολύ ωραίες, εύκολες. Μπορείς να καθίσεις αν θέλεις. Πολύ light. Εύκολο ήταν. Πέρασε το τεστ, πάρα πολύ ωραία.
Θα χρειαστώ λίγο το μικρόφωνο σου πριν περάσουμε να ακούσουμε μουσική. Τώρα μπορείς να με βοηθήσεις λιγάκι με το σκαμπό. Ναι, ναι. Και θα έρθει εδώ πέρα από τον Βασίλη που έχει και... Ωραία, Βασίλη, εύκολα πράγματα. Ένα θετικό και ένα αρνητικό του center for της ομάδας. Θετικό είναι ότι είναι φίλος μου. Ωραία. Και αρνητικό ότι θα συνεχίσω να είναι. Όχι, εντάξει, να μιλήσουμε σοβαρά. Ένα θετικό του είναι η μεγάλη του υπομονή. Και ειδικά με κάποιους από εμάς, πολλές φορές έχει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, είναι αλήθεια. Ένα αρνητικό του ίσως... Πρέπει να το σκεφτώ πολύ αυτό. Όχι γιατί δεν έχει αρνητικά, απλά... όχι, δεν είναι πολλά. Απλά πρέπει να σκεφτώ όντως τι θα πω. Ίσως ο Τάσος μερικές φορές θα μπορούσε να είναι πιο... Πώς να το πω... Σκληρός. Λίγο πιο σκληρός, αυτό ακριβώς. Είναι ευαίσθητος. Δεν είναι ευαίσθητος. Έτσι όπως το λες εσύ τουλάχιστον. Λίγο πιο σκληρός από την άποψη ότι πολλές φορές δεν μιλάει ενώ πρέπει να μιλήσει σε κάποια πράγματα, λίγο περισσότερο. Λοιπόν, πριν περάσω έτσι να σας δω, εγώ θέλω και από εσένα έτσι μια στιγμή που θυμάσαι μαζί με αυτή την ομάδα. Να πω ναι. Κάτι. Για τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος είναι θείος μου. Είναι πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου. Πώς έγινε τώρα αυτό? Η γιαγιά μου με τον πατέρα του Αλέξανδρου είναι αδέρφια. Λοιπόν, τον έχω από πίσω για να με προστατεύει, κατάλαβες. Εγώ παίζω μπάλα μπροστά, αλλά έχω από πίσω, ολόκληρο στρατό. Για αρνητικά και θετικά τον Αλέξανδρο, αλλά θα ρωτήσω εσένα ποια ήταν λοιπόν αυτό που θέλω να σου πω, η πιο δυνατή στιγμή που έζησες σε αυτή την ομάδα. Μια στιγμή που λες ότι κάναμε εκείνο το live, εσένα θα σε ρωτήσω άλλα. και τη θυμάσαι, σου έχει μείνει. Με τα παιδιά πάντα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα... Μάζε που τραγουδήσαμε στο Μήθριο. Μωρά. Ήμασταν πολύ μικροί, η αλήθεια, τότε. Και μας έβγαλε ο Αλέξης, ο ξάδερφός μου, ο θείος του. Και εμφανιστήκατε μαζί και... Και είπαμε ένα τραγούδι. Μαζί με τον Τάσο ήταν το Άγουρος Σιμάγουρος. Άγουρος? Άγουρος Σιμάγουρος. Σιμάγουρος. Άγουρος Σιμάγουρος. Άντρας είμαι άντρας. Λοιπόν, έρθε εδώ στον ήσυχο της παρέας. Χαίρετε, καλησπέρα. Πώς, εσείς είστε από την αρχή όλοι μαζί? Όχι, όχι. Εγώ με τον Τάσο συνεργαστήκαμε μετέπειτα. Είμαι πιο μικρός. Είμαι από το δίπλα χωριό, τον Άγιο Δημήτριο. Στην πορεία της, ας πούμε, καλλιτεχνικής μου ζωής, βρεθήκαμε σε κάποια live, κάποια μαγαζιά και έτσι, όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία, συνεργαζόμαστε. Υπέροχα. Πάνω απ' όλα, Λίτσα, ναι. Είμαστε φίλοι. Αυτό είναι βασικό. Οπότε και μαζί να μην παίζουμε σε μια βραδιά, θα πάω να τους ακούσω ή θα έρθουν να με ακούσουν τα παιδιά. Χαίρετε, ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Εγώ δεν τα ξέρω τα παιδιά, πρώτη φορά βρισκόμαστε. Τυχαία. Περνούσες από εδώ έξω, άκουσες να παίζουν μουσική. Όχι, εντάξει, γνωριζόμαστε κι εγώ, όπως ο Παναγιώτης, έχουμε παίξει κάποιες φορές με όλα τα παιδιά εδώ μέσα σαν ορχήστρα. Δεν είμαστε από πολύ μικροί μαζί με τον Τάσο, αλλά έχουμε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια. Περνάμε πάντα πολύ ωραία και του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην επιτυχία του επαγγελματική σαν τραγουδιστής. Και η λύρα μας εδώ πέρα. Τι έγινε? Όχι, η λύρα μας εδώ. Ο Νίκος, ο Κοκκινίδης. Συνεπής, στο ραντεβού. Κάνε μου λίγο το μικρόφωνο, Τάσο μου. Μπράβο, εκεί. Εκεί είμαστε. Λύρα, νομίζω ότι είναι το βασικό όργανο του ποντιακού τραγουδιού και της ποντιακής μουσικής, τα χορευτικά. Δεν μπορείς να σκεφτείς πόντο και να μην έχεις στο μυαλό σου τον ήχο της λύρας. Έτσι ακριβώς. Τρίχορδη. Κάθε χορδή συμβολίζει και κάτι, λένε. Όχι, είναι οι διαφορετικές τονικότητες. Κάθε χορδή είναι η πιο ψηλή, η ζήλα, ας πούμε, η μεσαία και η καπάνη χορδή. Δηλαδή. Οι οποίες, ανάλογα από το ποιες χρησιμοποιείς, δίνουν και αυτόν τον διαφορετικό τόνο, το αν θα είναι λίγο πιο βαρύ το τραγούδι, λίγο πιο χαρούμενο. Οι χορδές σαν χορδές... Ο τρόπος που... Είναι ο τρόπος που θα παίξει. Ναι, οι χορδές έχουν να κάνουν βέβαια με την έκταση του οργάνου
πάνω στις νότες, αλλά αν θα είναι βαρύφωνο το τραγούδι όχι, αυτό έχει να κάνει με το ύφος του τραγουδιού που θα παίξει, με το σκοπό που θα παίξει. Η φωνή του Τάσου δεν είναι απόλυτα με τον τρόπο που παίζει λύρα. Θα τον άλλαζες με κάποιον άλλο, να. Με το Στάθη. Απάντησε και γρήγορα. Μπαμ. Σε έδωσε, ο Στάθης και εγώ ήμασταν συνεργάτες πριν ξεκινήσει ο Τάσος να ασχολείται, ας πούμε, με το τραγούδι και πλέον είμαστε μαζί, δηλαδή τον ξέρω από πιο παλιά, τα παλιά χρόνια. Βασίλη μου, δεν σε φτάνει, έλα εδώ κοντά. Έλα. Όλοι οι παιδιά του Τάσου είμαστε πάνω κάτω εδώ πέρα. Δηλαδή του Στάθη, με το Στάθη ξεκινήσαμε πάνω κάτω όλοι και ο Στάθης μας έδωσε και κατεύθυνση, θεωρώ, σε αυτό που εξελιχθήκαμε να γίνουμε, όπως και πολλά ακόμα παιδιά εδώ στην περιοχή που ασχολούνται όπως εμείς. Να πούμε πως μια καλή ομάδα, μιας και μιλούσαμε και για ποδόσφαιρο, ξεκινάει και τελειώνει στον προπονητή και νομίζω ότι εσείς έχετε τον καλύτερο, ο οποίος ήταν και μέσα και είναι ακόμα και μέσα στα γήπεδα ενεργός. Σωτηράκι μου, που πας, αγάπη μου, έλα. Δεν μπορώ να αποχωρήσω, παιδιά. Τελικά, άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη. Σωτήρης Θεοδωρίδης. Ναι. Πρωτοχώρη. Πρωτοχώρη, Κοζάνης. Αγγείο. Δύσκολο. Εντάξει, δύσκολο. Πνευμόνια. Θέλει καλά. Θέλει, ναι, ναι. Και μουσικά και υπέροχα θα συνεχίσουμε. Έτσι, Τάσο ακριβώς. Μου. Το μικρόφωνο επιστρέφει σε σένα. Νομίζω ότι θα ήθελα να έρθω σε μια περιοδία μαζί σας. Θα περάσεις μοναδικά. Μοναδικά. Πάμε να συνεχίσουμε όμως μουσικά. Τι θα ακούσουμε, τι θα μας πείτε και με τι θα χορέψουμε και αν θα χορέψουμε. Προτείνω να χορέψουμε και να φωνάξουμε στην παρέα μας τον Θανάση το Σχιαδήμα. Σχιαδήμα, έλα εδώ το κλαρίνο να μας κάνει τα δικά του τα κόλπα. Σωτήρη, μη φεύγεις. Ερώτηση έχει ο Θανάσης. Ερώτηση. Δεν ξέρω. Κρίσος, ο Θανάσης τα τράβηξε σε όλα τα βίντεο που έπρεπε. Ωραία. Μου αρκεί αυτό. Άρα, θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα χορευτικό μουσικό αφιέρωμα. Ακριβώς. Με το κλαρίνο. Με το κλαρίνο. Έτσι. Υπέροχα. Στεφανώματα ένταμαν να γερούνε, να είναι πάντα ευτυχισμένα, να λένε και να γελούνε. Χαράντα στεφανώματα ένταμαν να γερούνε. Εκπαστεν όλιον το αλάι, την ύφεν για να περνέα
σαν κυρούκατς, σιγά μπρο να φέρνε σαν πέθερη κάτς. Έλατε ας χορεύομαι δύο-τρία ημέρας κι ας τραγωδούμε όλοι μαζί χατήρτη περίστερας. Έλατε ας χορεύομαι δύο-τρία ημέρας κι ας τραγωδούμε όλοι μαζί χατήρτη περίστερας. Χαϊδέ! Σπάλς τα πονιά και μπέκει η Αυρώπο. Έλα πανιμέλα, χορέψον σογιανίμ. Είσαι το βοτάνιμ, πίσω την καρδία μια αγκιαλωμία. Όσα έρθουν κι όσα πάνε μηνούνεις, μηνούνεις. Ίσον το σύρι καρδίας και παίγει Αυρώπο. Έλα πάνι, έλα, χορέψον σογιανί. Είσαι το βοτάνι, πίσον την καρδία μια αγκιαλωμία. Έλα σιαδήμα! Μανατέρεν, πώς χορεύω, μανατέρεν, μανατέρεν, πώς χορεύω τα παπούτσια. Τα παπούτσια μ' κυγουεύω, τα παπούτσια, τα παπούτσια μ' κυγουεύω. Τα παπούτσια, τα παπούτσια μ' κυγουεύω, τα παπούτσια, τα παπούτσια μ' κυγουεύω γιατί θέλω. Θέλω μάνα μ' να παντρεύω γιατί θέλω, θέλω μάνα μ' να παντρεύω.
Τώρα είμαστε πολύ καλά. Τώρα είμαστε τέλεια. Είναι σαν να μην θέλουμε να φύγετε ποτέ. Δυστυχώς όμως, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Τόλι μου, πού είσαι? Για εδώ. Ποιος μου λείπει? Έδωσα άδεια στο πολύ, ναι. Λείπουνε αρκετοί. Όχι, έδωσα άδεια εγώ. Συγγνώμη, να με συγχωρέσει ο coach. Δώστε μου, κοίτα μια σωτηράκι, όχι αγάπη μου, εσένα δεν σε θέλω, κάτσε εκεί πέρα. Μην τον... Άστο σωτηράκι, δεν σε αγχώνουμε, είναι χαλάρος, εκεί να έχεις ανάσες και την επόμενη φορά που φτάσεις, που το έχουμε μετρήσει, θα μου πεις και το χρόνο, εντάξει, τέλεια. Τη λύρα μας παρακαλώ, να έχουμε, πού είναι η λύρα μας, να έχουμε κοντά μας. Ένα αφιέρωμα στο μουσικό κομμάτι του Πόντου, στο τραγούδι το Ποντιακό. Ένα αφιέρωμα το οποίο μπορούσε να κρατήσει ώρες. Είπαμε τα μισά από αυτά που θέλαμε να πούμε, αλλά είχαμε μια πρώτη γνωριμία με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, με σπουδαίους μουσικούς. Θα ελπίζω να σας διασκεδάσαμε, να περάσατε ωραία, να τραγουδήσατε, να χαλαρώσετε, να γελάσετε κιόλας. Γιατί η Σοβαροφάνεια δεν ανήκει σε αυτή την εκπομπή και το ξέρετε εδώ και χρόνια. Ούτε σε μένα, ούτε στον Τόλι. Και χαίρομαι πολύ που κι εσείς αγκαλιάζετε έτσι και αυτό που κάνετε με την ψυχολογία και της ηλικίας που αντιπροσωπεύετε, γιατί είστε νέα παιδιά. Είμαστε του είναι και όχι του φαίνεστε. Αυτό ακριβώς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ έναν άνθρωπο που γνώριζα, αλλά δεν έτυχε ποτέ να γνωρίζω τόσο καλά προσωπικά, τον κύριο Στάθη Παρχαρίδη, ο οποίος πραγματικά ήταν ο μαέστρος αυτής εδώ της εκπομπής. Καθοδηγούσε τόσο τους καλλιτέχνες μας, όσο και εμάς από πίσω. Με την δική σας τη συμβολή ένιωσα λιγάκι ασφάλεια. Να ξέρετε, έβλεπα στα μάτια σας πότε αυτά που λέγαμε έπρεπε και πότε αυτά που λέγαμε δεν έπρεπε. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός δάσκαλος. Ο πατέρας μου είναι μοναδικός. Α, συγγνώμη. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Να δώσουμε στο καλλιτέχνη μας. Ναι. Έχει συνηθίσει με τα δικά σας μικρόφωνα. Ο πατέρας μου είναι μοναδικός σε αυτό που κάνει και χρησιμοποιεί ένα τρίπτυχο επιτυχίας, θα το πω εγώ, το οποίο είναι η αντίληψη, η φαντασία και μετά το ταλέντο. Mm-hmm. Αν δεν έχεις αντίληψη πάνω σε αυτό που κάνεις, δεν θα έχεις επιτυχία. Οπότε χρειάζεται να έχεις αντίληψη, χρειάζεται να έχεις φαντασία, να δημιουργείς και ταλέντο. Τα μελλοντικά σχέδια του Τάσου Παρχαρίδη, ποια είναι? Σε 5 χρόνια από τώρα, πώς θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου? Αρχικά, επαγγελματικά. 5 χρόνια από τώρα, αρχικά θέλω να ξαναείμαστε εδώ, γεροί και δυνατοί όλοι μαζί. Ναι, αυτό το δεσμευόμαστε. Έτσι. Και το θέλουμε. Και θέλω πιο δύσκολες ερωτήσεις, Τόλι. Αυτές τις πέρασα νερό. Λοιπόν, πώς ονειρεύομαι τον Τάσο μουσικά? Θέλω να συνεχίσει με αυτήν την ανωδική και σταθερή πορεία που έχει, να συνεχίσει να είναι αληθινός απέναντι στον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Εγώ θα ευχηθώ να σε απολαύσουμε και σε μεγάλες πίστες, να συνοδεύεις και να αναδεικνύεις και να έτσι προωθείς το ποντιακό τραγούδι, να συνεχίσεις όλο τον κόσμο, αλλά και έτσι και σε μεγάλες πίστες να έρθουμε εκεί κάτω, να μας έχεις πρώτο τραπέζι πίστα μαζί με τον Τόλι. Σε ευχαριστώ πολύ, εννοείται. Μακάρι κι εγώ να είμαι εκεί και μακάρι κι εσείς να είστε από κάτω. Λοιπόν, αυτό ήταν το δικό μας αφιέρωμα. Αυτό ήταν ο Τάσος Παρχαρίδης και αυτή η μουσική του. Εάν περάσατε καλά, τότε δεν έχετε παρά να μας ξαναεμπιστευτείτε. Το επόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα με την συνοδεία του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Μικρασιατών από την Πτολεμαϊδα. Θα κλείσουμε μουσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Παρχαρίδη, όλους εσάς. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά, εδώ τους μουσικούς και τους μουσικούς που είναι από πίσω. Εγώ προσωπικά ευχαριστώ λίγο περισσότερο το Σωτηράκι μου, το Σωτήρι το Θεοδωρίδη, ξέρει εκείνος. Είσαι το επόμενό μου βήμα για βίντεο στους Radio Arvilla. Εντάξει. Όχι, αυτό πρέπει να παιχτεί. Δεν ξέρω πώς θα το στείλουμε, πώς θα γίνει, αλλά πρέπει να παιχτεί. Σε ευχαριστούμε. Η φιλοξενία ήταν υπέροχη. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Το αφιέρωμα ήταν για τον Πόντο. Με το τραγούδι «Την πατρίδα μέχασα». Έλα, Νίκο. Είμαστε έτοιμοι. Βέβαια. Καλό σας βράδυ.
πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πόνεσα, την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πόνεσα, λύουμε κι αρρώθυμο. Οι, 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 να ανασπαλώ και πορώ. Λύουμε κι αρρώθυμο. Οι, 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 να ανασπαλώ και πορώ. Μίαν κι άλλος η ζωή σοπέα δίμ συναυλή. Μίαν κι άλλος η ζωή σοπέα δίμ συναυλή. Νέρο πόνα σε πίνα. Οι, 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 και το ματιά πλήνα, νερό πόνα σε πίνα. Οι, 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 και το ματιά με πλήνα. Σερήμα, μοναστήρια κάντιλα. Εκκλησία σερήμα, μοναστήρια ακάντιλα. Πόρτας και παράθυρα. Οι, 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 έπαιμναν άκρα νύχτα. Πόρτας και παράθυρα. Οι, 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 έπαιμναν άκρα νύχτα. Μίαν κι άλλος είναι ζωή σοπέα δίμ συναυλή. Μίαν κι άλλος η ζωή σοπέα δίμ συναυλή. Νέρο πόνα σε πίνα. Οι, 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 και το ματιά μνε πλήνα. Νέρο πόνα σε πίνα. Οι, 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 και το ματιά μ' νεπλήμα.